Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον θέλω να γίνω χαλίφης θέση του χαλίφη. Στο production, την Έλλη Μπατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου καλείται 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου και με αυτό το τηλεφώνημα σε ένα λεπτό θα έχετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Επίσης, στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε το ταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε, να το λύσετε να το πάρετε ή να στολίσουν και να σου το δώσουν να το πάρετε, να το αποδοτήσετε όπου θέλετε.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.listopartu.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και δεν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιο άλλο τρόπο μαζί μας, ειδικότερα αυτοί οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Σκόντα Εσχιάδης Βαλοδήμος. Για τους φίλους οδηγούς ταξί, μία ακόμη προσφορά τρέχει. Τελειώνει ο μήνας, τελειώνουν και τα αυτοκίνητα της προσφοράς, καθώς το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου μπορείτε να το κάνετε δικό σας μόνο με 17.050 ευρώ. Καλά ακούσατε, 17.050 ευρώ τόσο κοστίζει για τους φίλους οδηγούς ταξί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τεράστια οικονομία στο καύσιμο, καμία σχέση με τα υπόλοιπα δηλαδή, με τον κινητήρα φυσικού αερίου από τη μάνα του πλέον, Μανίτσιο. Περισσότερα θα μάθετε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει ο κόμβος είναι ένα τσιγάρο δρόμος, ή μπορείτε να μάθετε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Με παιχνίδια κυπέλου για την Ελλάδα και για το εξωτερικό, για τη χώρα μας θα μιλήσουμε, καθώς μέσα στις 8 οι πρώτοι αγώνες με ρεβάνς. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Λαμία στις 5 και 4. Το σπουδαίο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, όπου στις 7.30 θα παίξουν στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο γήπεδο Καραϊσκάκη για την ακρίβεια, δεν είναι στάδιο. Ο ΠΑΟΚ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, το ζωνούς το βάλανε, υποδέχεται τον Ατρόμητο χωρίς του Χατζησαΐα Ουάρντα και τους υπόλοιπους δανεικούς. Το Γιαννούλη και ο τερματοφύλακας θα λείψει. Οι τρεις από τον ΠΑΟΚ δηλαδή και ο τερματοφύλακας. Και αύριο 7.30 θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των 8 με τους πρώτους αγώνες, με τον Πας Γιάννα να υποδέχεται την ομάδα της Λάρισας. Με πολλές αλλαγές να κατεβαίνουν και οι δύο ομάδες σήμερα για το παιχνίδι της Τούμπας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα υπόλοιπα, θα μιλήσουμε για αυτά. Με υποθέσεις του Παναθηναϊκού, με προσφυγές οι οποίες εκδικάζονται, καθώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένανε να εισπράξουν αρκετά χρήματα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, αλλά δεν έχει γίνει αυτό πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να είναι πραγματικά με τη θηλιά στο λαιμό και να μην ξέρει κανείς τι θα ξημερώσει. Με τον μπασκετικό Άρη να είναι στην ίδια δυσχερή θέση ή σε ανάλογη αν θέλετε, με τον Λάσκαρη να λέει δίνω την ΚΑΕ αλλά δεν τη δίνει, με ανθρώπους να υπάρχουν οι οποίοι δείχνουν να ενδιαφέρονται αλλά να μην μεταβιβάζεται η ΠΑΕ, με τα χρέη να ακούμε από το στόμα του Βασιλίου Βαλχόπουλου να έρχονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, και με πολλά ακόμη σπουδαία, όπως την καινούρια διοργάνωση, η οποία είναι πλέον η National League, η οποία θα έχει αγώνες οι οποίοι θα ανεβάζουν κατηγορία τις εθνικές ομάδες. Για την εθνική μας ομάδα, η οποία είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η κληροτίδα έβερε στο δρόμο της την Ουγγαρία, τη Φιλανδία και την Εστονία. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες θα παίξουν με την εθνική μας ομάδα. 6 με 8 Σεπτεμβρίου του 2018 είναι η πρώτη αγωνιστική, 9 με 11 η δεύτερη, 11 με 13 η τρίτη, και έπεται συνέχεια ο δικός μας όμιλος. Είπαμε ότι είναι με την Ουγγαρία, την Εστονία και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Τι έγινε? Τι λες ρε κόκκινε, τι Ουγγαρία και Σφουγγαρία, τι για την καινούργια διοργάνωση η οποία γίνεται. Για ποιο άθλημα? Για το ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει δηλαδή, τι? Θα γίνουν οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες είναι χωρισμένες σε κατηγορίες. Δεν τους νοιάζει, ρε. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δεύτερο γκρουπ. Δεν τους νοιάζει τον κόσμο, ρε, για την κολοεθνική ομάδα. Δεν τη γουστάρουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν τη γουστάρουν. Μην τους λες για εθνική ομάδα, άλλα πες τους. Και Φιλανδία. Έχεσαι τώρα Φιλανδία και δάση. Δεν τη γουστάρουν την εθνική. Καλά κάνουν εδώ. Εθνική ομάδα, τι απάτη ομάδα. Είναι καινούργια διοργάνωση. Η εθνική ομάδα είναι για να κονομάνει η μάνατζερ
οι παίκτες θα τη χρησιμοποιούν για να παίρνουν περισσότερα συμβόλαια. Τι εθνική ομάδα. Έχει φύγει και το συμβόλο και το σύμβολο και η σημαία έχει φύγει. Μαύροι έρχονται, παίζουν, κίτρινοι, πράσινοι, λευκοί πάνε στην Αραπιά, γίνονται Αφρικάνοι, Αφρικάνοι γίνονται Έλληνες. Ποια εθνική ομάδα, ποιο σαχλαμάρε τώρα εθνική ομάδα. Ισχύει. Ισχύει, άμα ισχύει. Καλά είσαι, τι λέει. Καλά. Μια χαρά. Ωρα, μια χαρά. Εσύ. Μια χαρά, λέγε, για πες μου. Έλεγα πριν για τον Άρη, ο οποίος αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Γιατί για κάτω τα χέρια. Έλα, ρε, τώρα. Άσε, θα τα πει ο Βλαχόπουλος. Ο Λάσκαρης. Δεν είπα ότι ο Λάσκαρης. Ο Βασίλη τα άκουσα. Ο Βασίλης τα είπε. Τι λέει, ναι. Σοβαρά, ε. Κάτω μέρες πριν τι έγινε. Ακούσαμε και το Φάνη τον Ρατόρο να τον αποκαλεί τον Λάσκαρη νέο Παπαθανασάκη. Τι λέει, σκίστηκε κιλότα πε τον Τορναντόρο. Πριν τρεις μήνες τι ήταν ο Τορναντόρο. Σκίστηκε κιλότα σου, Τορναντόρε. Τα έλεγε και πριν. Α, τα έλεγε και πριν. Α, δεν τον άκουσα. Τα έλεγε. Δεν τον άκουσα. Αφού δεν παρακολουθεί μπάσκετ, ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Ο συγκεκριμένο τα έλεγε. Πού βγήκε. Εδώ. Ναι, εδώ. Ποιο μια συνέντευξη. Το Σεπτέμβριο. Βασίλη να τα πει. Ποιο Βασίλη να πω και τον Τορναδόρο και, και τον Κυψοσανιδά και τον Άσε καημένε τώρα. Πριν τρεις μήνες εκεί πέρα ήρθε ο Γιαννάκης. Τι είπε ο Ραπτόπουλος. Είναι απάτη προπονητής. Πού δούλεψε ο Γιαννάκης. Είναι παροχημένος. Λέει δεν ξέρεις μπάσκετ. Φυσικά δεν ξέρω μπάσκετ. Τι λέει πιάτσα. Δεύτερον, ήρθε να κάνει, είχα πει πλάτες σε αυτό εδώ το ζεύγος, το αντιαισθητικό ζεύγος. Τους δεις εστιατόριο, δηλαδή να βγάλεις αυτά που έβαγες, ευλέπονται. Mm-hmm. Λοιπόν, ανέραστοι, άνευροι, υποκριτές. Είπα για τα βραχιόλια που βροντούν, είπα Θωμαίδης, είστε τουρκοραδιόφωνο, είστε αντιαριανοί κτλ. Φάτε την τώρα, πάτε στην Α2 να μάθετε να δίνετε την ομάδα εκεί που πρέπει να τη δώσετε. Γίνεται αυτό. Τι γίνεται αυτό. Και αυτό ακόμα που λες γίνεται είναι λύση. Τι λύση. Να πάει ο Άρης στην Α2. Γιατί πρώτη φορά θα είναι. Στην Γάμα Εθνική δεν πήγαν να σβήσουν τα χρέη. Ας πάνε και στη Β' Εθνική να σβήσουν και τα χρέη του μπάσκετ. Αυτοί όταν πήραν το κολλάει αυτοί. Μην στεναχωριές. Στις βουτιές από τον αναβατήρα είναι εύκολη. Άμα πάρει τη βουτιά μια φορά είναι το. Την πρώτη φορά άμα πέσεις. Άμα πέσεις από την πρώτη φορά και είσαι σαν τον Λουγκάνη και σ' αρέσει εκεί πέρα και το. Να είσαι και σαν ναι. Τον Γκρέγκ, δηλαδή τον ναι. Λουγκάνη. Μια χαρά είναι. Μετά είσαι εντάξει. Ζάχαρη. Χαιρετισμού στο φίλο μας τον Χρήστο από την Πουρναριά Ετωλοακαρνανία. Να σου πω, ρε φίλε. Μπράβο. Γραπτόπουλε, ζούμε για να σ' ακούμε. Πουρναριά. Δεν ξέρω. Ανέβηκα στην Παρναριά και ήρθα στη Μιλιά και ανέβηκα στην Παπαριά και ήρθα στη Μιλιά. Αν το πρωτάθλημα δεν πάει ΑΕΚ και βέβαια προτιμάμε το γνήσιο γαύρο, πειρά και όχι του Βορρά, όσοι λένε το δίθο δεν είναι ΑΕΚ. Σήμερα με τρέλα για το διπλό. Ποιοι είναι αυτοί οι τρέλα με το διπλό. Οι αεξίδες. Οι αεξίδες, άμα χάσουν μισό μηδέν σήμερα, μισό γκολ να φάνε και να χάσουν, στο ΑΚΑ θα φάνε περισσότερα. Εσύ λες ότι η ΑΕΚ σήμερα θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Όχι, άλλο λέω εγώ. Προγνωστικό θέλω. Σήμερα η ΑΕΚ μπορεί να φέρει και 0-0. Κακό αποτέλεσμα θα είναι για την ΑΕΚ το 0-0. Το 1-1 θα είναι το ιδανικό. Ναι, το 1-1, το 0-1 κτλ. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει αποτέλεσμα έτσι ώστε. Έχει κάποιο. Στο δεύτερο παιχνίδι που θα πέσει. 20 ευρώ που του περισσεύουν και σου λέει Ραπτόπουλε θέλω να ποντάρω. Ναι. Τι του δίνει. 0 ως ένα γκολ. Αν σου πει δεν παίζω έτσι, θέλω σημείο. 1-0 σκορ. 1-0 σκορ. Ναι. Το ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει ένα τετράμινο, σε επηρεάζει καθόλου. Τι μπα να έχει να χάσει, η ΑΕΚ έχει. Το πτώση έχει η ΑΕΚ. Ναι. Το ότι έχει να χάσει τόσο καιρό, σε επηρεάζει καθόλου. Θα χάσει τη σήμερα. Ρε φίλε, εσύ ποτέ. Όχι, δεν με επηρεάζει. Το πότε θα φέρει σοβαλιά μια ομάδα. Εγώ βλέπω την εικόνα μια ομάδα. Αυτά εδώ είναι για τον Σωτηρακόπουλο τον Άμπαλο, για τον Διακογιάννη τον Άμπαλο και αυτού που δεν ξέρουν μπάλ. Τον Βαγγέλη Φουντουκίδη τον Άμπαλο. Ναι, αυτά τα στατιστικά κρατήστε τα εσεί, φτιάξτε τα να πούμε για να παίζετε. Για να παίζετε ότι η προϊστορία, ναι. Η φόρμα ναι. Και κάποια δεδομένα. Ναι. Τι φόρμα έχει η Η φόρμα δεν είναι καλή. Η φόρμα δεν είναι καλή. Αλλά το ότι έχει. Άμα ξέρατε από μπάλα. Θα λέγατε, η ΑΕΚ πάει να παίξει ανοιχτά με τη Λάρισα και δεν κερδίζει με 4-4-2. Σε παιχνίδια που η ΑΕΚ πάει όμως για να φέρει 0-0 είναι πολύ καλύτερη. Σήμερα η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση γιατί ο στόχος της ΑΕΚ είναι σήμερα στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, μάλλον στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξει στο ΟΑΚΑ, να μπορεί να παίξει πάλι το δεύτερο ρόλο. Δηλαδή να κάνει ένα γκολ, να μην φάει πάνω από ένα. Και να μπορεί να παίξει πάλι το 5-4-1. Να δώσει τον Ολυμπιακό χώρο έτσι ώστε να το χτυπήσει στις αδυναμίες του Ολυμπιακού που είναι τα δύο αμυντικά χάφου. Ένας ο στόπερ και ο αριστερός ο μπακ. Δεν βιάζομαι καθόλου. Λοιπόν. Μου λες τώρα τα στατιστικά και τις ιστορίες του Κώστα Γαλάνη να σε παίρνει τηλέφωνο Χιμένεθ. Άντε πάλι. Ναι. Και σου λέει Κώστα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω σήμερα. Ό,τι έκανε ο Φιντάνης με σένα που έπαιξε με την Λάρισα. Να παίξω αντιποδόσφαιρο. Ναι, θα παίξει το αντιποδόσφαιρο, να του ανεβάσει απάνω. Ναι. Θα παίξει με τρία στόπερ. Θα παίξει με δύο back half, θα του ανεβάσει ψηλά. Οι τρεις στόπερ πολύ κοντά, δύο κόφτες.
δεκάρι θα βάλεις τον Μασούντ και όχι τον Μπακασέτα. Μάλιστα. Θα αφήσεις τον Μπακασέτα έξω και θα βάλεις μέσα έχει να πούμε, δεκαριού, θα παίξεις, θα παίξεις με τον Αραούχο και τον Λιβάγια και θα αφήσεις ξεκούραστο τον Χριστοδουλόπουλο για να το βάλεις, για το βάλεις ξεκούραστο στο 70. Για να χτυπήσει στην κόντρα. Να χτυπήσει στην κόντρα, ναι. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα τον έλεγα. Και ας τους να παίζουν ανέκρυκτοι, είναι, έχουν ένα φορτούνι. Παίζει ο Σιμόε σήμερα. Δεν ξέρω, πρέπει να δω. Ποιο είναι ο καλύτερο. Σου είπα 10 πράγματα. Σου είπα. Παίζει ο Σιμόε, σου είπα πρέπει να δω. Αν παίζει ο Σιμόε, πε του Σιμόε, πάνε εκεί δίπλα στον φορτούνι. Μην πλένει και τα δόντια σου να βρωμάει ο στόμα σου να πούμε να σε μυρίζει και να φεύγει. Ναι. Ναι. Τελειωμένο είναι 12 αιματοκρίτη, έχει αιματολογικέ. Μπορεί να έχει και στίγμα να πούμε έτσι όπω είναι δύο χρόνια σαν τον πεθαμένο κίτρινο. Σβίστονα. Τα εξτρέμ έχουμε ένα θέμα με τον Μυραλά. Θα βάλει εκεί πέρα τον Γκάλο. Εγώ τον Μπακάκι θα βάζα δεξί μπακχάφ. Θα το έβαζα στο Μυραλά του πιο το αίμα. Πώς το παίζει Σιμόε. Πολύ καλό για την ΑΕΚ αυτό. Άρα η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία σήμερα να περάσει τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει ο στόχος της να είναι το δεύτερο παιχνίδι να είναι δεύτερου ρόλου. Τελείωσα. Παρακάτω. Μόνο με δεύτερο ρόλο μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Ναι, γιατί άμα παίξει 4-4-2 τον Ολυμπιακό και ανοιχτεί, μπορεί να γίνει και 2-2 και 2-3 και να δούμε over και τέτοια. Πάντως είναι καλό να κρατήσουμε μικρό καλάθι γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει αργότητα στα χαφ του, το 6 και το 8, και έχει πρόβλημα στο αριστερό μπακ του. Και αν βάλει και τα δύο τα στόπερ που είναι αργά στο μεγάλο χώρο, έχει ένα μεσοαμυντικό πρόβλημα. Έχει ένα θέμα αμυντικά. Πώς θα το κάνει. Συμφωνείς ότι αυτό το πρόβλημα δεν φάνηκε γιατί οι αντίπαλοι που έπαιζε τόσο καιρό είναι υποδέστε. Ποια είναι η αντίπαλη. Πέντε αγώνες δεν είναι. Να τους ακούσω τους αντιπάλους. Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι κότα. Άνοιξε τα πόδια. Άλλος παρακάτω. Αν έπαιζε Ξάνθη. Όσοι έπαιξε. Κότα είναι η Ξάνθη. Κότα. Κότα. Κο. Και, και στο με τον Μπάουκ ήταν κότα η Ξάνθη. Είναι κότα. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσει. Επειδή τα βάζει με την Ξάνθη. Τι τα βάζω? Τα βάζει με την Ξάνθη. Επειδή είπα ότι είναι κότα. Ναι. Ας βγουν οι Ξανθιώτες να πούνε ότι ήταν μαχητική με τον Μπάουκ στο 3-0 και στο Καραϊσκάκι. Ρωτάω. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Δεν θέλω να βλέπω ομάδες υποτακτικές. Δηλαδή τον Ατρόμητο σήμερα το συχαίνομαι. Δεν θέλω να τον πώς δω. Είναι υποτακτικός. Πώς μπορώ να πω την Ξάνθη υποτακτική όταν στον πρώτο γύρο δεν έχασε από τον Ολυμπιακό? Τι δεν έκανε? Δεν έχασε από τον Ολυμπιακό. Και τι. Άλλο είναι το ένα μάτς, άλλο είναι το άλλο μάτς. Δεύτερη αγωνιστική τι θα πει. Έλα κάτσε κέρδισε με δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική παίζει. Μαζεύει βαθμούς να σωθεί. Σώθηκε Ξάνθη. Σώθηκε. Πάει για Πέμπτη. Τελείωσε. Κότα. 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 Κότα η Κέρκυρα στην Τούμπα. Κότα. Κότα ο Ατρόμητος στην Τούμπα. Κότα. Κότα θα είναι ο Παναθηναϊκός. Άμα πάρει το μισό. Αν πάρει το Μιστακίδη και τον Κωνσταντινίδη. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινη. Κότα θα είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα υπάρχει αύριο. Βρε κότα θα είναι. Πού ξέρω εγώ αν αύριο δεν το πάρει ο τον Πάπας. Παραθυναϊκός είναι. Ξέρω εγώ αν αύριο δεν ξημερώσει. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε. Εδικάζονται πολλές προσφυγές. Ναι, ναι. Αυτά έλεγα πριν και εσύ μιλούσε στο τηλέφωνο. Ναι. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ποιο τηλέφωνο μιλούσα. Άρχισα να έρθω. Και τι λες ψέματα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ναι. Προσπαθούν. Είχαν το. Ναι. Στη σκέψη του ότι θα πάρουν ναι. κάποια χρήματα. Ναι, ναι. Από του παίκτες. Ναι. Δεν ήρθαν αυτά τα χρήματα. Ωραία. Και τώρα είμαι τη θηλιά στο λαιμό. Ωραία. Και λένε. Δεν μου λένε κόκκινε, τι είναι πιο εύκολο να γίνει, να διαλύσει ο Παναθηναϊκός ή η ΚΑΕ Άρης. Βάλε ένα ερώτημα εδώ πέρα. Εσείς που λέτε ο Λάσκαρης και ο Λάσκαρης, ο αδερφός του Λάσκαρη και ο Λάσκαρης. Πόσα χρωστάει ο Άρης, 3,5, 4 στο μπάσκετ. 4 στο μπάσκετ, ξέρεις τι σημαίνει. 100 στο μπάσκετ. Δεν ξεχνώνεις ποτέ. Πες στους Αριανούς να ζήσουν, να πάρουν βιντεοκασέτες. Και αν βρεθεί ένας Κόμνος. Εάν βρεθεί και στον Παναθηναϊκό, αν βρεθεί. Ο Κόμνος ήταν που έκανε τα copyright, τι να πούμε. Ο Τάκης ο Κόμνος. Να τους κάνει ένα copyright. Τι να τους κάνει εκεί τα. Ένα βίντεο εκεί να τους έχει να θυμούνται. Να κάνουν τα Αριανά και να πουλάνε. Να πουλάνε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Μισούρο και τα άλλα τα παιδιά. Βάλουν και τη Μαρινέλα εκεί με τη Μοσκολιού εκεί πέρα που πηγαίνανε. Να βάλουν και το Φίστα που είχε το μαγαζί, το Φίστα τον Δημήτρη. Τον ξέρω πώς τον λένε. Το ακρόαμα. Δεν ξέρω, τον ακρόαμα εκεί πέρα. Το ακρόαμα. Ναι, τον κάνω και εκεί μια συνέντευξη, το Φίστα εκεί τον ακρόαμα. Το ακρόαμα. Το ακρόαμα. Εκεί που πήγαν και σαλιαρίζανε οι Αριανοί με το Πασόκ. Όπως σαλιαρίζανε με το ποδόσφαιρο οι Παοξίδες. Και τελειώσαμε. Άντε, να τους κάνει εκεί πέρα ένα copyright ο Κόμνος. Copyright. Ναι, πώς τα λένε αυτά. Τα βίντεο κλαμπ. Τα βίντεο. Βίντεο κλαμπ. Τα βίντεο, ναι. Το βίντεο έγινε τα βίντεο, ναι. Δεν υπάρχει. Άλλο λέγε. Δεν υπάρχει. Λέγε. Δεν υπάρχει. Λέγε, αντε λέγε. Εγώ ξέρω ότι μόλις έλεγε κάτι ο Κωστής για το Λάσκαρη, ο Βλαχόπουλος και ο Παρθενάκης λέει του λέγανε να κόψει βλακίες και να αφήσει το εξοαγωνιστικό. Όχι, ρε, μια χαρά είναι ο Λάσκαρη. Είδαμε τι έγινε, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή, κακή εκπομπή. Εντάξει. Ο φίλος λέει τη γνώμη του. Τη γνώμη του λέει. Τη γνώμη. Είστε 100 μέρες πίσω.
Αυτά που με είπε εμένα ο Γιάνκοβιτς κάτω από την ξαπλώστρα στο, στο Ποσίδι με άλλους δύο μπασκετμπολίστες Έλληνες, μου λέει αυτό θα γίνει. Ένας μάνατζερ μπάσκετ, αυτό θα γίνει. Σώστε τον Άρη. Λέω δεν σώζεται ο Άρης. Πείτε το γρήγορα. Γιατί αυτός είναι, λέει, όνας. Και οι άλλοι χοντροί, λέει, ήταν να πούμε παντρεμένοι με ένα περιπτερά εκεί στο, στην Κύπρο. Ναι. Και δαγκώσαν, λέει, το Λετωνό. Δεν τα έλεγα εγώ, οι άλλοι τα λέγανε και θα τον χώσουν, λέει, μέσα. Μισό! Και όταν πήγε ο Φουκαράς ο Θωμαίδης και είπε είστε λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Λάσκαρης, βρίζαν τον Θωμαίδη, Αργιάννη. Τώρα πού να κάτσουν, στην, η αιμορροίδα τσούζει τώρα. Τι ομάδα είναι Θωμαίδης. Ρε τον κόκκινο, ρε κόκκινε. Ρε γιατί πήγα στις κουβέντες, τι σχέση έχει τη ομάδα είναι ο Θωμαίδης, είναι επαγγελματίας. Τι ομάδα είναι ο Θωμαίδης. Όπου δουλεύει ο Θωμαίδης. Κακώς το βρίζανε. Αργιανός δηλωμένος. Τι σημασία έχει ρε κόκκινε που είναι Αργιανός δηλωμένος. Μεγάλη. Και ο Σαουρίδης είναι, και ο Κόντης ήταν. Και ο Νέγρης ήταν. Αργιανή. Τι σημασία έχει, τι βλακίες μας δεν μας ημεριάτικα να πούμε. Αργιανός δηλωμένος. Τι σημασία έχει αυτό. Τσακώσα, έχεις τίποτα στο στόμα σου από χτες το βράδυ και σε δυσκολεύει. Ναι, ναι, έχω. Ναι. Από το συλλαλητήριο. Να το βγάζει. Ναι, να το βγάζω. Ραπτόπουλο, μην ανοίγει τα μάτια σου αεξίδες. Εμείς οι Τρικαδόροι παρακαλάμε για ένα τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, λέει Γιάννης Μέγαρα. Ναι. Θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Λαϊκή απέτηση, Ιβάν Σαββίδη, διώξε τη Στεφανίδου. Λέει καλημέρα, παιδιά. Τι έκανε, ρε Στεφανίδου, για να τη διώξει. Τι καλά, εσύ που παρακολουθεί Στεφανίδου. Έκανε, τι είπε. Τα την είδα. Τι είπε. Δεν είδες τι έγινε. Τι έγινε. Τι είπε, ότι είναι ηλίθιοι αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, ας πούμε, στο συλλαλητήριο. Δεν είπε αυτό. Τι είπε. Ουσιαστικά αυτό είπε. Άλλο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα, Μπαρκόκη. Και να βλέπεις και τι γίνεται. Τι έκανε, ρε Στεφανίδου. Τι έκανε. Τι έκανε. Ναι, τι έκανε. Εμφανίστηκε μια κυρία η οποία είναι. Ήταν ντυμένη αυτό, ναι. Ντυμένη Μακεδόνισσα. Μάλιστα. Εντάξει. Και ναι. Διακομωδούσε το συλλαλητήριο. Ναι. Λοιπόν. Και τι φταίει, Στεφανίδου. Αυτή είναι η παρουσιάστη. Ποιο είναι ιδιοκτήτη του καναλιού. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης. Ναι. Τι εντολές δίνει ο ιδιοκτήτης. Εσύ τι λες να τους δίνει για να. Να όχι, τους είπε ο Σαββίδης, κάντε αγώνα ή για το μάτι. Ξέρει ο Σαββίδης. Δεν ξέρει. Ο Σαββίδης προφανώς. Όπως σε όλες τις εταιρείες. Ναι, έχει κάποιον υπεύθυνο, ναι. Ο οποίος ελέγχει πώς τι. Πόσες δικαιολογίες δεν κόκκινε. Τι γλύφτης είσαι. Τι άνθρωπος είσαι. Εγώ είμαι γλύφτης. Ναι, τι γλύφτης είσαι εσύ. Πόσες εταιρείες έχει ο Σαββίδης. Πόσες εταιρείες έχει ο Σαββίδης. Τρεις-τέσσερις έχει. Τι πόσες. Πόσες έχει. Είσαι άσχετος. Πόσες έχει ρε κόκκινε. Θες να διαβάσουμε τι έγινε. Όχι, δεν θέλουμε να διαβάσουμε τι έγινε. Και τι έχεις να πει. Ποιος φταίει ο Σαββίδης, δεν φταίει η Στεφανίδου. Ο ιδιοκτήτης φταίει. Δεν είπα ότι δεν φταίει. Άμα πω εγώ αυτό εδώ. Δεν είπα ότι δεν φταίει. Περίμενε, αστάρε τώρα. Οφείλει ο ιδιοκτήτης να με συνετήσει. Ή να με διώξει. Σωστά. Ή να με κάνει. Έχει κάποιο διευθυντή, κάποιον υπεύθυνο εκεί. Όχι. Γλάστρα είναι ο διευθυντής του Έψιλον. Είναι Γλάστρα. Ποιος είναι. Όπως λέγεται. Ναι. Αυτό είναι ο πρώτο υπεύθυνο. Ναι, τι λέει. Και κατ' επέκταση ο ιδιοκτήτη. Τι λέει, ρε φίλε, φυσικά. Σοβαρά μιλά. Μα ακόμα κατά κύριο λόγο. Το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Ναι. Ξέρει τι λένε από κάτω. Τι λένε. Την από κάτω. Ναι. Ότι τα έχει πάρει από το Σαββίδη. Ναι. Ή θε να τα πάρει. Χοντρά. Χοντρά. Είσαι και χοντρό, είσαι και βλάκα. Ναι. Ο Σαββίδη φταίει. Δεν φταίει Στεφανίδου. Στην τελική, ναι. Ο Σαββίδη φταίει. Στην τελική. Και άμα βγει κανένα παοξή και βρει τη Στεφανίδου, κλείστε το τηλέφωνο και πε του φορέ πρώτα ο κοντό έχει την ευθύνη και μετά η Στεφανίδου. Στεφανίδου και όλοι οι δημοσιογράφοι. Περίμενε. Περίμενε. Η Στεφανίδου και κάθε δημοσιογράφος ναι. Παίρνουν χαρτάκι. Αυτό είπε ο Θωμαίδης. Ήττα της δημοσιογραφίας είπε. Καταργήστε την ΕΣΥΕΜ και είναι την ΕΣΥΕΑ, είπε ουσιαστικά ο Θωμαίδης. Ο Θωμαίδης είπε είναι ήττα της δημοσιογραφίας. Η κυρία Στεφανίδου παίρνει εντολές. Πώς θα παίξει ένα θέμα. Ωραία. Δηλαδή, άρα δεν φταίει η κυρία συνόμη, Στεφανίδου. Εσύ πιστεύεις. Για να τη βρίζανε εδώ κάτι σερσερίδες στην εκπομπή του Πιάκου, του άκουγα το πρωί. Ναι. Κάτι φέλη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αντί να πούνε. Εσύ από ποιον παίρνει. Εσύ από ποιον παίρνει εντολές για το τι θα πεις. Από ποιον παίρνω. Ναι, για το τι θα πεις. Τώρα μιλάμε για τους άλλους κολλητές. Για τους άλλους. Ναι. Για εμάς γιατί να μιλάμε. Γιατί ο άλλος να πρέπει να πιστεύει ότι εμείς έχουμε ανιδιοτέλεια και δεν επεμβαίνουν ποτέ και να πιστεύουν κάτι διαφορετικό για τους άλλους. Υπάρχει ο μύθος με κόκκινο. Δεν είναι μύθος, είναι η αλήθεια. Θες να πας με τον Τζατζαρά να, να πάρεις 2,5%. Θέλεις. Τιμή μου και καμάρι μου, όποιον κακιά αν κάνω ακόμα. Άντε, πάνε με τον Τζατζαρά να ζαλείς. Εγώ λέω γιατί πρέπει να πιστεύω ότι πήρε εντολή από κάποιον η Στεφανίδη για να το κάνει. Ο λαός τι πιστεύει από κάτω. Εγώ στο λαϊκό δικαστήριο. Άλλο το ένα θέμα. Εγώ στο λαϊκό δικαστήριο τη Δευτέρα θα πω. Φταίει η κυρία Στεφανίδη ή ο κύριο Σαββίδη. Θα ψηφίσει ο λαός. Πάντα ο ιδιοκτήτης έχει τη βαριά ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης κόκκινε να μην λερώνει στο βρακί σου επειδή είναι δίκαιο. Επειδή έχει τους μπράβους ο Σαββίδης και φοβάσαι μη σε τσαλακώσουνε, να πεις ότι φταίει ο Σαββίδης. Δηλαδή, η Στεφανίδου. Εμβλάκας, εμβγάζει και τους άλλους χρεωμένους. Είναι υπάλληλος.
Τι είπαμε. Πάει και μια φορά ξύλο. Κάνει μια εμείς εκπομπή. Εμείς δηλαδή τόσα χρόνια που μας βαράνε. Κάνει μια η πλάτη μας έχει γίνει. Κάνει μια εκπομπή. Σαν σιδηροδρομικός. Δηλαδή ρε φίλε, συγγνώμη. Θες να πιστέψω ότι για αυτό το πράγμα πήρε εντολή. Γιατί τι εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Ναι, ρε, πήρε εντολή. Στο λέω εγώ. Για να κάνει να κερδίσει. Γιατί αν δεν πήρε εντολή, θα πρέπει το κανάλι να πάρει εντολή. Το ε πρέπει να πάρει θέση σε αυτό το θέμα. Αν δεν πάρει αυτό θέση. Αυτό που λες. Αν δεν γίνει αυτό, ναι, τότε ναι, να βγει εντολή. Ο Κοντός λοιπόν. Τώρα μιλάς. Περίμενε. Τώρα μιλάς. Αφήστε γλύφτε του Σαββίδη, αφήστε εδώ. Λοιπόν. Ο πρώτος. Λοιπόν. Να βγει ο Γιωργάκης που είναι στο Νότιχαμ, που είναι στην Ισπανία, που είναι εκεί στη Σάρ και βγάζει φωτογραφίες. Να βγει και να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Να πει τον ο κρύο τον Ευαγγελάτο, τον ανέραστο τον Ευαγγελάτο. Να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Εάν δεν βγούνε, φταίει λοιπόν ο κύριος Σαββίδης. Αλλά αν το ε δεν πάρει 3% αντί για 30, θα φταίνουν αυτοί οι μαλάκες οι οποίοι θα δίνουν θεαματικότητα στο κανάλι του Σαββίδη και της Τατιάνας. Τέλος, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του Φιλαράκη. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πύρα. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητα σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητα σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και φάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852-27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, βάλε Standard. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούργια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης.
Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Σπυσικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Αφιγραντήρας Μόρις με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιποντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Βάζοντας καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωροεπιταγές για τις αγορές μου από τα πρατήρια Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθήσει, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές και φυσικά κλειδαρά, ή πηγαίνετε εκεί, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, προκειμένου να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδαρά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, συνέχισε το ρεσιτάλ σου, έλα. Τι ρεσιτάλ? Άνοιξε και την πορτοκαλάδος εκεί, τρως και σας ζω. Λέγε. Μια μισή ώρα προπόνηση έκανα, μη φάω. Εσύ τρως και κάθεσαι και είσαι σαν το, σαν το χοντρό του χοντρού λιγνού. Σε πειράζει εγώ που θα φάω το τόστ μου? Εσύ τις σαβούρες που τρως κάθε μέρα δεν σε πειράζει? Και τα γουίστο που κατεβάζεις εκεί πέρα και σάπισε το πνευμόνι σου, σε πειράζει το δικό μου, η δικιά μου πορτοκαλάδα? Τι να σε κάνω, μη σε πειράζει. Καλησπέρα ρε Μάλια, καλά ρε τον Παναθηναϊκό. Πες ότι θα του έχουν μείνει ούτε οι μισοί παίκτες που λογικά θα παίζει με τα under 20 για να συμπληρώσει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει κονέ για να τους κερδίσει. Καλή ερώτηση. Ναι. ΠΑΟΚΣΑΚΙ, για πες μου. Τι, γιατί το ΠΑΟΚΣΑΚΙ, για ποιο λόγο απορρίπτει? Ρωτάει. Ναι, τι, γιατί? Ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι χάλια μαύρα. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, ναι, μέχρι να γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ναι, θα έχουν φύγει οι πάντες. Ναι. Και σου λέει τι κονέ χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Θα σου πω τι κονέ χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Τον Μπίσπα τον είδε σεντερφόρ. Τον Χατζηγιοβάνι, τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες που του κάτσανε 3 στην Τούμπα και 3-2 και του κλείσαν το σπίτι. Το 2-3 πέρσι. Με τι, τι ήταν? Τι αν οι ομάδες γνωρίζανε από πριν? Τι γνωρίζανε από πριν? Ρας, τι γνωρίζανε από πριν? Ο Τσανδάρης. Θα σου πω ρε τι. Ο Λούντ. Όχι, θα σου πω, ναι, γιατί τι? Είμαι εκνευρισμένος με εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, στοιχηματικά είμαι εκνευρισμένος και έχω λόγο. Έχεις λόγο. Γιατί είναι θέμα εντυμότητας. Αντιμότητας. Λοιπόν, εσύ τι πιστεύεις, η απόφαση είχε βγει πριν το παιχνίδι ή μετά? Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Ερώτηση. Εγώ είδα τέφαγαν 3 μπαλάκια από τους πιτσιρικάδες. Δεν μου λες, αν ξέρεις ότι τιμωρήθηκες και κερδίσεις χάσεις είναι το ίδιο πράγμα. Έχεις τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πάθος. Ρε φάγανε 3-2. Έχεις το ίδιο ζήλο. Ρε φάγανε 3-2. Έχεις τον ίδιο ζήλο. Φάγανε 3 γκολ. Άτερε. Κόκκινο το Μαρινάκι, γιατί το δικαιολογείς για τους 2 τόνους? Δεν είχε υπεύθυνο για το πλοίο?
662 ή με τα δύο χέρια πρέπει να ασχολείσαι ή καθόλου. No hands. Γιατί, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ποιος μη είπε κάτι για το Μαρινάκι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το πλοίο, αν είναι δικό μου, οποιοδήποτε πλοίο, οφείλω να γνωρίζω τι έχει μέσα. Και τι ξέρεις αν είναι του Μαρινάκι, όχι, έχει αποδειχθεί κάτι. Άμα είναι του Μαρινάκι, οφείλει να ξέρει. Έχει αποδειχθεί κάτι. Βράσε τι έχει αποδειχθεί. Μέχρι να αποδειχθεί. Κάτσε την Ελλάδα να αποδειχθεί, ρε κόκκινε. Άλλο σε ρωτάει. Έχει ένα πλοίο. Και έχει μέσα λαθρομετανάστες. Ναι. Και το πιάνουν το πλοίο. Έχει ευθύνη. Φυσικά. Αν έχει κοκαίνη, έχει ευθύνη. Φυσικά. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Απάντησε του έτσι. Δεν ξέρει να απάντησε. Μέχρι τώρα δεν αποδεικνύει ότι. Βράσε τι να πει. Για άλλο τον κατηγορούν. Βράσε. Μα δεν ξέρει την υπόθεση. Για το κατηγορούν, ξέρει. Βράσε, πάνε παρακάτω. Τι σχέση έχει με το πλοίο Μαρινάκι. Άντε γιατί σε βλάκα τώρα. Τι σχέση έχει με το πλοίο, για το κατηγορούν. Πάμε ρε κόκκινε, γιατί στο τέλο με σένα. Πάμε, απάντησα. Πάμε γιατί το κατηγορούν. Απάντησα. Γιατί το κατηγορούν. Για τα χρήματα τα οποία έχει δώσει. Για τα καύσιμα του πλοίου. Τι καύσιμα, πιανούν το πλοίο, ρε. Δεν είναι δικό του αυτού που είναι φυλακή. Εάν δεν είναι το πλοίο δικό του, δεν έχει ευθύνη. Ε, τότε. Είναι δικό του. Γιατί όχι. Άμα δεν είναι δικό του, δεν έχει ευθύνη. Ναι, όμως προσπαθεί ο εισαγγελέας με την έρευνα που κάνει. Για μένα, ρε. Να δει μήπως έχει έμεση σχέση. Ε, ας το ψάξει να το βρει. Αυτό και λέει, ο άλλος γιατί. Ρε, ήταν ιδιοκτησία στο πλοίο δικό του. Όχι. Τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε παρακάτω. Προγραμματιστής από Αθήνα. Γρηγόριο να παίξω άστον ατρόμητο στο κύπελο και να παίξω νίκη του Πάουκ στο μεταξύ του αγώνα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, σχολίασαν θες. Ναι. Βέβαια. Δεν ξέρω αν ο Πάουκ πάει για double. Όχι, γιατί πάει, γιατί να μην πάει για double Πάουκ. Για πρωτάθλημα πάει σίγουρα. Ναι, για Κύπρο γιατί να μην πάει. Εδώ θα έρθει ο ατρόμητος χωρίς πέντε παίκτες. Γιατί να μην πάει για Κύπρο. Και λοιπόν. Θα χάσει, τι λοιπόν. Ήρθε σαν την κότα να χάσει. Ξέρεις τι πάρτι θα κάνουν οι εταιρείες άμα δεν κερδίσει ο Πάουκ. Ποιος τι θα κερδίσει. Αν δεν κερδίσει. Σήμερα. Δηλαδή εσύ έχεις 20 ευρώ να σου περισσεύουν. Ναι. Και τα παίζεις Πάουκ στο 1,30, 1,20 και λεπτά για να πάρεις 6. Τα βάζεις. Σου περισσεύουν, για πέταμα. Ναι, σου χάρισε κανείς 6 ευρώ. Τα βάζεις, αυτό ρωτώ. Εσύ 6 ευρώ έχεις δώσει σε ζητιάνο ποτέ. Τα βάζεις. Εσύ έχεις δώσει. Ρωτάω κάτι. Δεν θα απαντάς με ρωτάω. Τα βάζω. Ναι. Εγώ δεν τα βάζω. Μην τα βάζεις. Δεν τα βάζω. Μην τα βάζεις. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με Μιστακίδη και Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό. Θα σου πω τι θα γίνει. Για την ώρα δεν θέλουν να πάνε. Και υπάρχει και κάτι σημαντικό. Για τον Κάτσε που λένε ότι θέλουν να το στείλουν και να πάει. Άντε και πήγε. Άντε και πληρώθηκε φέτος από τον ΠΑΟΚ. Από του χρόνου τι γίνεται. Βλέπουμε ρε μέχρι του χρόνου. Ρε φέτος πήγε. Τρεις μήνες είναι. Ναι. Του χρόνου τι θα κάνει. Θα σου πω τι θα γίνει. Πάλι θα είναι έτσι. Συγγνώμη. Έρμεο. Μη φωνάζεις ρε κόκκινη. Θα παίξει ο Κάτσε στον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε. Ο άλλος. Ο Μιστακίδης και ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Τους δίνει στον Παναθηναϊκό. Έρχεται το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λέει δεν απέξουν αυτοί. Δεν απέξουν και οι άλλοι. Περνάω εγώ από τον Παναθηναϊκό. Την έκανα τη δουλειά μου. Πρώτον. Δεύτερον. Δίνω φόρμα στο Μιστακίδη. Δίνω φόρμα στον Κωνσταντινίδη. Πώς θα γίνει. Δεκτό. Έχει πολλαπλά κέρδη μπορεί να έχω. Ρεσί. Ο Κωνσταντινίδης μπορεί να ανέβει. Ο Μιστακίδης εγώ σου λέω θα ανέβει. Ο Κάτσε δεν θα είναι άχρηστος. Θα πάρει και τα μεγροκάματα το παιδί. Είπε κανείς ναι. Όχι. Όχι. Άχι. Όχι, είπε κανείς. Ναι. Εντάξει, ναι. Εσύ γιατί κολλάς τώρα. Δεν κολλάω πουθενά. Άμα δεν κολλούς δεν τα λέγεται. Δεν κολλάω πουθενά. Κόκκινο ρότο τώρα από το πουλάν γινόταν πόλεμο και τον καλούσαν θα πήγαινε. Όχι. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Το έχει πει. Πού να γινόταν πόλεμο. Εδώ. Εσύ θα πήγαινε. Ναι, θα πήγαινε. Εγώ λέω θα πήγαινε στο Άγιον Όρος και θα την έβγαζε μια χαρά. Όπως γινόταν πάντα. Με ρώτησε, απάντησε. Και εγώ σε ρώτησε και εσύ απάντησα και εγώ. Συνήθως αμφισβητείς τα πάντα. Ναι. Και συνήθως εκτίθεσαι πάντα. Καλησπέρα, παιδιά. Εσύ ρε κόκκινε, όταν γινόταν πόλεμο και ίσω στην Αθωνιάδα θα πέναγες καλά. Εμείς θα πολεμούσαμε εδώ. Εσύ με τους παπάδες άτρωγες ρεμίθια πάνω. Εγώ δεν ήμουν απλά κουραφούσα και σένα. Δεν ξέρω τι ήσουν. Εντάξει. Καλησπέρα, παιδιά. Ποια είναι η άποψη για τον Βόμπι. Γιώτα 4 ήσουν. Κουφό ήσουν, πλατυπόδη ήσουν. Του ταμπάνι ήσουν, Γιώτα 3 τι ήσουν. Κανονικά είναι. Δηλαδή, άμα γίνει πόλεμο και μα φυλακίζουν εμά του δύο. Γίνεται πόλεμο και έρχεται ο Φραγκούλη ο Μάριο. Πώ το Φράγκο. Θα πάω. Εσύ θα πα, σε παίρνει κανένα. Και έρχεται εδώ στο Μετρόπολη. Ο Φράγκο Φραγκούλη. Μπαίνει με στο κτίριο και βλέπει. Τον Ιχολίπτη αυτό με τον Μούσια τον πάρει. Αυτόν τον. Τον Ιχολίπτη, με το Μούσι. Λοιπόν, δεύτερον. Τον Μπόγκο Λόγκο θα τον πάρει. Επάνω. Mm. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα κατέβει κάτω. Θα δει εσένα. Τι να σε πάρει κανείς τον πόλεμο. Ούτε να μαγειρέψει, ξέρει ούτε να κατέβει. Ούτε βοηθητικό προσωπικό. Mm. Εμένα με μια με πάρει. Τον Κλαδάμα το δει θα τον πάρει. Θα δει τον Κανελάκη. Μισό λεπτό. Θα δει τον Κανελάκη. Όχι, πες μου, κάτσε ρε κόκκινε. Γιατί θα σε πάρει. Γιατί τα χέρια φεύγουν φοβερά ωραία. Θα με πάρει. Πρώτον, δεύτερον. Σφαίρε με τα χέρια. Άσε τι σφαίρε τώρα. Άσε και οι σφαίρε και οι ότι η μπαταρία ηλικία θα δει, που έχει στο κεφάλι σου θα δει τον Κανελάκη. Ναι. Θα δει τον Κανελάκη. Θα τον πει κάτσε εσύ εδώ. Ή θα σε πάρω στα μαγειρία, ξέρω εγώ να μαγειρεύει. Μπορεί να τον πάρει τον Κανελάκη εκεί. Θα δει τον Βλαχόπουλο. Ο Βλαχόπουλο θα τον πάρει γιατί μπορεί να τον βάλει γραφείο τύπου εκεί πέρα. Γραφείο αφού το Λάσκαρη τον έβγαλε αθώο. Πολεμικό ανταποκριτή. Ναι, σωστά, τον πάρει. Πολεμικό ανταποκριτή. Ναι, ναι. Θα δει τον Γρηγοριάδη.
θα τον πάρει τον Γρηγοριάδη γιατί κόβει το μυαλό του. Μπορεί το ένα γέρος 60 χρονών, αλλά κόβει το μυαλό του. Πάρα πολύ ωραία. Εσένα γιατί να σε πάρει. Μυαλό δεν έχεις, δεν κόβει. Σώμα δεν έχεις, δεν κόβει. Αντοχή δεν έχεις. Παλικάρι δεν είσαι, φοβάσαι το Σαββίδι, μη σε δίνει ο Μπράβος. Τι να σε πάρει εσένα να σε κάνει. Τι να σε κάνει εσένα, δηλαδή. Λέτε, τι να σε πάρει να σε κάνει. Διαφορά. Τι να σε κάνει, παιδί. Υπάρχει μια διαφορά. Τον Κουλιανό, α τον πάρει. Τον Πλιάκο, α τον πάρει. Γιατί είναι πανέξυπνο ο Πλιάκο. Υπάρχει μια διαφορά. Κατάλαβε, θέλω να σε πω. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εγώ σκέφτομαι πριν μιλήσω ή δεν σκέφτεσαι. Άσε ρε κόκκινε, τι να σκέφτεσαι. Εσύ θες ένα τέταρτο να σκεφτεί και σε 20 λεπτά θα απαντήσει. Ναι. Πιο αργό από το βρίζα το μυαλό σου. Άσε ρε κόκκινε, εσύ σκέφτεσαι. Τώρα προσβάλλει σε μένα το βρίζα. Τι να σα προσβάλλω, μωρέ, αργόστροφη είστε. Τι να σε προσβάλλω. Τουλάχιστον έχουμε μυαλό. Ναι, έχετε τεράστιο μυαλό. Πάρε στα άλλα θέματα. Μπε στο Facebook να πάρει κανένα είναι η άποψή σα για τον Πάπη Τενέ. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Δεν μ' αρέσει. Γιατί ξέρεις τι παίζει ο Τενές, τον έχεις δει σαν προπονητή, ξέρεις. Ο Καλατζίδης αρέσει. Ναι. Αφού είναι ο Καλατζίδης ίδιος με τον Τενέ. Καμία σχέση. Τι καμία σχέση, φίλοι. Και επειδή είναι φίλοι, τι ναι. Σημαίνει αυτό. Ο Καλατζίδης αρέσει. Προπονητικά. Ναι, προπονητικά. Ναι, φέτος όχι. Ναι, φέτος όχι. Ναι. Φέτος ναι, όχι, ναι, όχι. Αυτό ναι. Παρουσιάζει φέτος δεν μ' αρέσει. Α, δεν σ' αρέσει. Ναι. Μάλιστα. Δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε. Δεν ξέρω τι φταίει. Πού να ξέρεις, άμα ήξερες μπάλα θα ήξερες. Το αποτέλεσμα πάντως. Το αποτέλεσμα λέει 32 χρονών μέσω όρο ηλικίας. Το αποτέλεσμα. Μετά την πηχτή του μπαμπά, η Τατιάνα έγινε η κυρία και δευτέρα ο Σαββίδη, μάλιστα. Βεβαίω. Τι πηχτή μπαμπά. Τι πηχτή μπαμπά. Δεν ξέρω. Τι πηχτή μπαμπά. Τι πηχτή μπαμπά. Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο κάθε Στεφανίδη και κάθε Ευαγγελάτο πάνε σε ένα κανάλι. Λέει το κανάλι. Στηρίζουμε Τσίπρα. Μάλιστα. Παίζουμε Τσίπρα. Αύριο φεύγει ο Τσίπρα, έρχεται ο... αυτό που φλέρταρε την κούκλα στην Τζιμισκή. Αλλάζει το σκηνικό. Παιδιά, τη γυρίζουμε την πλάκα. Παίρνουν εντολή. Το κατάλαβε. Αυτό κάνει η Στεφανίδη. Δεν λες ηλικιότητες στον κόσμο. Δεν λέω καθόλου ηλικιότητες στον κόσμο. Έτσι λειτουργούν τα κανάλια. Σήμερα. Μου λες... Εμένα μου είπανε κάτω σε site. Λέω... Ακούω τώρα είδηση. Μου είπανε κάτω. Μου είπανε σε site το οποίο έχω. Μου είπανε σε μια ρε κόκκινε να σταμάτα. Ακούστε τώρα. Σταμάτα. Τρόπο αλίευση ειδήσεων. Σταμάτα ρε κόκκινε. Είπα κάτι για την κυρία Στάι. Ναι. Λέει δεν μπορώ να το γράψω. Λέει γιατί εμείς τα έχουμε καλά μεταξύ μας ο ένας με τον άλλον. Εσείς λέει βρίζεστε στη Θεσσαλονίκη. Λέω τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτό που είπες για τη ΣΤΑ είναι τρομερό, λέει, αλλά μόνο θεσσαλονικιώτικο μέσο μπορεί να το παίξει. Γιατί λέει, εμείς έχουμε μια ομερτά μεταξύ μας και ένας με τον άλλον έχουν καλές σχέσεις. Εκεί στα κολονάκια που πηγαίνουν. Εσείς σκίζεστε ο ένας με τον άλλον. Αυτό με απάντησε. Γιατί έκανα ένα ωραίο στο Europe One και εδώ και είπα για τη ΣΤΑ και την απάντησα γιατί είπε με φλερτάρανε, λέει. Τώρα τα ακούσουν εδώ. Ξέρω ρε τι. Στάσουνε κοί. Σεξουαλική παρενόχληση. Μη με κουράζει, το είπες. Τι να σε κουράσει. Το είπες. Με κουρασμένος γεννήθηκε. Και λέω κυρία Στάι, το ξαναλέω. Θα τα ακούσει αυτός που δεν τα άκουσε. Φλερτ, πώς το λένε. Σεξουαλική παρενόχληση είναι αν σε φλερτάρει ο ηχολήπτης του σταθμού. Αν σε φλερτάρει ο ιδιοκτήτης του σταθμού, είναι φλερτ. Και είναι πρόταση γάμου, αν σε κάνει πρόταση. Σε φλερτάρει, ας πούμε, αυτός πω καράβια και τράπεζες. Και λέει, αυτό λέει είναι υβριστικό για την κυρία Στάιλε. Δεν μπορούμε να το παίξουμε. Αυτό που το είπε, ότι είναι φελός, είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό αυτό που είπε. Είναι θεϊκό. Εντάξει, για πάνε κάνε σάτυρα. Εδώ το Μητσικώστα δεν του δίνουν εκπομπή και βγαίνει στο ίντερνετ. Το κατάλαβε στη χούντα των μίντια. Γι' αυτό λέει ο Θωμαίδης. Γι' αυτό λέει. Σταμάτα, ρε. Γι' αυτό λέει ο Θωμαίδης ήττα τη δημοσιογραφία. Άκου πολύ λογά. Δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση η SEM. Για την Τατιάνα Στεφανίδου. Αλλά ποιος θα μιλήσει εδώ. Όλοι θέλουν να μπουν μέσα. Άμα πεθάνουν να έχουν Αμερικάνο να πούμε γιατρό να τους σώσει. Δεν μιλάει κανένας. Απαιτώ εγώ από την SEM να βγάλει ανακοίνωση για την κυρία Τατιάνα. Και άμα έχουν κόλο να βγάλουν και για το Σαββίδι. Όπως βγάζουν για τον Μαρινάκη, τον άλλο τον, για τα λαθρεμπόρια που λένε και τα λοιπά. Με τα καύσιμα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση άλλη αύριο. Αύριο. Να βγει ο Θοδωράκης. Ποιος Θοδωράκης? Η Φόφη. Η Φόφη. Να βγει ο Κούλης. Να βγει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, και τι. Και να μην έχουν καλές σχέσεις με το Σαββίδι, το Μαρινάκι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε! Πάντα τα βρίσκουν μεταξύ του. Εγώ είδα κάτι. Ρωτάω κάτι. Όχι, δεν υπάρχει, θα δούμε. Έχεις τα βρίσκουν το χρήμα με το χρήμα, τα βρίσκουν. Μπράβο, ξυπνάς. Στη μοιρασιά λίγο γίνεται εκεί σας Ιρμάς. Για τη μοιρασιά γίνεται το μεγάλο ταβατούρι. Και για το Φραγκούλι. Κύριε Φραγκούλη, τρέλα μου, ναι, ναι. Μέσα. Φραγκούλη, επειδή είσαι δυνατός στα στρατιωτικά, μπράβο, πρόσεξε ποιους έχεις δίπλα σου, γιατί εγώ εκεί επάνω όταν μιλούσες, είδα ένα τύπο που έφαγε το ΕΣΠΑ από τους νηπιακούς σταθμούς. Και επί εποχής Νέας Δημοκρατίας, και ακόμα τα παίρνουν τα λεφτά οι νηπιακοί σταθμοί. Πρόσεξε λοιπόν με ποιον βγαίνεις φωτογραφία,
γιατί θα σου αλλάξουμε τα πετρέλαια. Περισσότερο από για εσένα που το παίζει πατριώτη. Είδα μια μάπα εκεί, λοπ, αυτό είχε βάλει το ΕΣΠΑ. Επί Νέα Δημοκρατία, επί Σαμαρά. Και 4-5 χρόνια προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά οι βρεφονιπιακοί σταθμοί από το ΕΣΠΑ και δεν τα έδωσε αυτό. Πρόσεξε λοιπόν. Πού κάθεσαι τόσο και πού. Δυνατό είναι αυτό. Ναι. Πρόσεξε λοιπόν. Πατριωτισμοί και τέτοια καλή είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν τα τρώτε τα λεφτά, θα σα τη λέμε. Επειδή πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, θα λέω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αυτό ο οποίο σου είπε ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει. Τον λυπάμαι πάρα πολύ. Τον εαυτό σου να λυπάσαι. Τον λυπάμαι πάρα πολύ. Τον εαυτό σου να λυπάσαι. Τον λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί αυτό που είπε είναι θεϊκό. Ναι. Και μπορεί να το πει για τον οποιοδήποτε. Ναι. Βεβαίω. Ναι, αλλά όμω λέει εμά. Τα έχουμε καλά μεταξύ μα. Όταν κάτι. Έχουν δύναμη αυτέ εκεί κάτω. Έτσι χτυπά. Όταν κάτι. Με τραπεζί την τάχει μία. Με εφοπλιστή την τάχει άλλη. Δεν προσβάλλει αυτό. Προσβάλλει. Ναι. Δεν είναι προσβλητικό αυτό που είπε. Εδώ εσύ ρε κόκκινε. Αυτό που είπε. Λέμε κάτι για σένα εδώ και λέει. Και πα στον Νικολίπτη και λε, μην το πετάξει αυτό μέσα. Πότε είπα εγώ. Πολλέ φορέ. Καζαμπάκα, έλα εδώ. Να του. Πα στον Καζαμπάκα και λε, μην το παίζει αυτό. Δεν ασχολούμαι με τον Καζαμπάκα. Πώ δεν ασχολούμαι. Ούτε ασχολούμαι. Πώ, γιατί λε ψέματα. Ό,τι θέλει. Εσύ κάνει. Λοιπόν πα στον Καζαμπάκα και λε κάτι αστείο που λέμε για σένα ή λένε ποτέ. Για μένα. Πα και το λε. Ο άλλο γιατί να μην το κάνει. Αυτό τα ίδια κάνει. Α, δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Καζαμπάκα! Σήκω πάνω. Φώναξε τι. Έρχεται. Του είπε. Έρχεται. Έχει έρθει. Πού το είπε. Έχετε και κλαίγεται. Κανείς. Ναι, ναι. Τι να σε ακούσει κανείς. Δεν θα το φωνάξει κιόλα. Δεν θα το φωνάξει. Να έρθει εδώ να το πει. Αυτά τα σαρδάμ και αυτά. Να έρθει να το πει. Έλα ρε σταμάτα. Να έρθει να το πει. Λες πας και τον πιέζει να μην λέει τα σαρδάμ. Να έρθει να το πει. Άντε. Όταν εσύ φοβάσαι τα σαρδάμ και οι άλλοι φοβάται τη δημόσια εικόνα τη. Και καλά κάνει κι εσύ. Καλά κάνει και αυτή. Μην την κατηγορήσει όμω αυτή να εσύ. Κάνει τα ίδια. Εγώ κατηγόρησα τη ΣΤΑΗ. Τι κατηγόρησε τα ίδια. Όχι, κατηγόρησε τον άλλον ο οποίο δεν το έβαλε. Και εγώ κατηγορώ τον Ιχολίπτη εκεί πίσω στο πρωτάξιο που δεν βάζει τα σαρδάμ τα δικά σου. Α βάζει ό,τι θέλει. Τσουτσουτσουμ. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν έθεσα τέτοιο θέμα. Πώ δεν έθεσε τέτοιο. Και είμαι μοναδικό. Και είσαι και ύπουλο. Ο, ο ίδιο το είπε. Πασίπουλο μόνο ο ίδιο το είπε. Αλλά τόσο τον κοβεί ήρθε πολλέ φορέ και μου είπε είσαι ο μοναδικό που δεν διαμαρτύρεται. Ποιο το είπε αυτό. Άσερε τώρα. Ο μοναδικό που δεν διαμαρτύρεται. Κατάλαβε. Άσε τώρα. Αλλά τόσο εκτιμάνε. Ναι. Κωστή και Γρηγόρη δεν γίνεται να γνωρίζει ο πριν ο Σαββίδης ότι έχει προγραμματιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου. Όχι, ρε, ο Σαββίδης δεν ξέρω καημένος. Έτσι όπως το λέτε, λέει, ναι. Ακούγεται λες και τους άφησε ο Σαββίδης να το κάνει αυτό το πράγμα η Τατιάνα. Ναι. Τώρα που θα έχει ενημερωθεί, αν δεν κάνει κάτι γι' αυτό, τότε θα φταίει ο ίδιος. Άντε να δούμε τώρα. Οπότε ρωτάω, ρε, εσύ, Λευτέρη, επειδή εγώ δέχομαι αυτό που λες. Ναι. Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Η διοίκηση του σταθμού, δηλαδή, λέει μια μπουρδα ο Κόκκινος. Λέει μια μπουρδα ο Ραπτόπουλος. Η οποία θίγει κάποιον. Η διοίκηση δεν πρέπει να πάρει θέση. Γιατί κάθε εβδομάδα δεν μας φωνάζουν ότι έρχονται να μας σκοτώσουν εδώ πέρα. Κάθε εβδομάδα δεν έρχεται εδώ και κάποιος με ένα αυτό να μας κοπανίσει. Λοιπόν, καλησπέρα Κόκκινε, αν υπήρχε Όσκαρ Ηρεμίας θα το είχες πάρει, λέει, θα τον έπνιγα σαν κουνέλι, αδερφέ. Α, τα θα, ναι. Στέλιος λέει κάτι στον Θεό να σε δίνει δύναμη και σένα, Στέλιο. Εσύ κόψει κάποια απόδειξη εκεί στη λαϊκή που τα κάνετε μαύρα εκεί πέρα και άσε τη. Κόψει μόνο απόδειξη. Ναι. Καλά, άσε τώρα, λαϊκατζή. Like εσύ θα βρει. Πάρε καμιά. Θέλω να ψωνίσω. 20 ευρώ με ροκάμα το βγάζει. Μια δεύτερη κοπρόσκυλο του συστήματο. Το λαϊκατζή τον είπε 20 ευρώ με ροκάμα το βγάζει και θα τον πει τώρα ότι αυτό κλέβει. Γιατί δεν κλέβει. Αυτό που αυτός επιβιώνει. Μήνει. Τι κάνει. Αυτό επιβιώνει. Τα δηλώνει. Επιβιώνει. Τα δηλώνει. Καλά κάνει και δεν τα δηλώνει. Καλά κάνει. Γιατί το κλέβουν. Α, το κλέβουν. Α, ωραία. Παιδιά, λίμπο ξέρω. Σε κάμια απόδειξη εσύ από τη λαϊκή και άσε. Α, τα λέω στου μεγάλου. Α, τώρα από του όλου τα λέμε. Άιντε, άσε βρε κότα τώρα. Άιντε. Μου είπαν, λέει, κόψε κάμια απόδειξη. Από το site, ναι. Γιατί στάει δεν μπορώ να το βάλω. Δεν μπορώ να το βάλω. Μεγάλη. Ναι. Ωραία δικαιολογία. Τη σκέφτηκε πολύ. Κόκκινε ξέρω. Έκανε το πιο επικό που έκανε τον τελευταίο χρόνο και λε δεν με αφήνει. Δεν το πέρασε στο site. Βάλτε στο δικό μα. Εντάξει, το ίδιο site δεν θα βάλω. Μα του τι το δικό μα, πλάκα είναι! Πέστα σε πούνε από πάνω, μην μα κάνει καμιά μήνυση. Άσερ, γιατί τι είπε! Τι είπε, ρε φίλε, δεν κατά, α βάλει μπιπ! Μα δεν είπα τίποτα. Είναι θεϊκό, ρε φίλε, εγώ στο λέω. Λέω ότι είσαι βλάκα με πατέντα, αλλά αυτό είναι θεϊκό. Δηλαδή, το φλερτ με τον Ιχολίπτη είναι σεξουαλική παρενόχληση, με το φραγκάτο είναι. Πόσα σιγά μου. Είναι θεϊκό αυτό. Όχι. Φλερτ είναι με τον ιδιοκτήτη του καναλιού. Με τον τραπεζίτη, με τον τραπεζίτη. Η σεξουαλική παρενόχληση που καταγγείλουν με τον τραπεζίτη. Από τον Ιχολίπτη είναι σεξουαλική παρενόχληση. Με τον ιδιοκτήτη είναι από φλερτ. Τον ιδιοκτήτη είναι φλερτ. Και πρώτα σιγά. Θεϊκό είναι. Και πρώτα σιγά. Θεϊκό είναι. Από τον εφοπλιστή. Ο είπε ένα έξυπνο. Α το θάψουμε. Α το θάψουμε. Να το θάψουμε. Θάψτε τώρα. Θάψτε τώρα. Θα σε θάψω μια και καλή, αλλά πότε θα είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Παιδιά, μήπω ξέρουμε ποιοι παίκτε ΣΑΕΚ, αν φάνε κάρτα δεν παίζουν στη ρεβάνς. Τι του ζητά τώρα. Αυτά είναι το ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, όχι. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά
Το θέμα είναι και τι κάρτα θα φάνε. Πόσες κάρτες έχουν. Πρέπει να δούμε το ποινολόγιο της ΑΕΚ. Πρέπει να δούμε. Το ποινολόγιο. Το ποινολόγιο της ΑΕΚ. Ποιο είναι στο όριο. Εντάξει. Που έχουν φτάσει. Εντάξει, ό,τι πεις. Πάντως, μάγκες, αυτό που λένε εδώ στην Αθήνα είναι είτε ο Παναθηναϊκός είτε. Είπε όχι στον δανεισμό Μιστακίδη, κάτσε. Επειδή αντιδρά ο κόσμος στα δανεισμούς. Και μάλλον θα πάρει μόνο Κωνσταντινίδης ελεύθερος. Λέει θα φανεί στην πορεία. Θα δούμε. Πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη τα Τατιάνα, αλλιώς να τη διώξει ο πρόεδρος. Ποιος θα τη διώξει. Άμα έχει κόλλα, να τη διώξει. Σιγά μην τη διώξει. Πού να τη διώξει. Πάντως, ότι θα θορυβηθεί, θα θορυβηθεί όπως θα θορυβήθηκε το Παπαδαριό. Γιατί εδώ ο πιο έξυπνος παπάς είναι ο δικός μας. Πανέξυπνος. Επειδή είδε 300.000 κόσμο κάτω και επειδή το λαϊκό έρισμα. Πόσες ήταν, 500. 500.000, ακόμα χειρότερα. Σου λέει εδώ. Εδώ το μαγαζί θα έχει θέματα. Πρέπει να αλλάξουμε θέση στο συλλαλητήριο. Ο σαν να σου λέει. Είναι μισό λεπτό, άσε με ένα ολόκληρο, ρε Γρηγόρη. Πρώτος ο δικός μας ο παπάς ήταν πανέξυπνος ο Μητροπολίτης, γιατί είδε ότι το μαγαζί έχει φθορά. Ότι από τους 500.000 εμείς κάναμε μια έρευνα, μικρή έρευνα, όχι τεράστιες χιλιάδες, αλλά 95% η εκκλησία βγήκε αρνητική. Ο κόσμος από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Ναι, ο κόσμος. Ο κόσμος πληρώνει όμως. Ο κόσμος είναι πελάτης. Έχει δίκιο. Ο κόσμος παίρνει τα κουμποστήλια. Ο κόσμος παίρνει τα καντήλια. Ναι. Έχει δίκιο να γανακτεί ο κόσμος. Ναι. Αλλά όταν... Και έχει δίκιο να το βλέπει πρώτος ο δικός μας ο Μητροπολίτης που είναι ευφιέστατος και σου λέει κάτσε εδώ πέρα, εδώ θα χάσουμε λεφτά. Ρε κατέβηκε ο κόσμος. Άλλο λέω εγώ. Κατέβηκε και κατέβηκε ότι και θα πρέπει να θορυβηθεί για το κανάλι του ο κύριος Σαββίδης. Εδώ θορυβήθηκε ολόκληρος Μητροπολίτης γιατί είδε το έργο ότι θα έχει ζημιά για... γιατί η Χρυσή Αυγή, ο Φραγκούλης και... πήρανε τα πάνω τους, η Εκκλησία πήρε τα κάτω τους, τα μίντια πήραν τα κάτω τους, τα κόμματα πήραν τα κάτω τους, εδώ με αυτό το συλλαλητήριο έχουμε θετικούς και αρνητικούς, έτσι πως θα γίνει για λοιπόν, Φαραντάρο, τι λέει Φαραντάτος, έκανε μέτρησε τον το κόσμο ξέρω, το είδα το, πού το είδες? Το είδα που μου το δείξανε. Πώς με τα κίτρινα, τα μπλε και τα λοιπά. 500.000. Με το Google Earth και τους μέτρησε 585.000. Άρα σε ρωτάω, περίμενε, έχουμε δουλειά. Μη μου το κάνεις αυτό, θα μου βγάλεις την ψυχή. Εντάξει, ακούει ο Ανδρώνης ότι δουλεύει. Έχω σοβαρό λόγο. Ναι, μη φωνάεις εδώ μέσα, έχουμε δουλειά. Έχει καταντήσει γραφικός. Βγαίνεις από εκεί, φωνάει, έχουμε δουλειά. Ήρθε 2 και 4 και κάνει και τον Google. Πρέπει και 2,5 να έρθω εγώ. Ας έχουμε δουλειά. Μη λες έχουμε δουλειά. Δεν ξέρει. Έχουμε. Ακούει ο άνθρωπος. Δεν έχουμε. Θα σε πληρώσει. Μη δεν έχουμε. Έχουμε δουλειά. Αυτό το είπα. Έχουμε δουλειά. Δουλεύουμε. Έχουμε δουλειά. Μπορείς να πεις στον Ιχολύπτη. Κατέβασε και πες μου. Έχουμε δουλειά. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Κάνε το με όση προσπάθεια μπορείς. Έπιασε τόπο. Έχουμε δουλειά. Δουλεύουμε καλέ. Έπιασε τόπο. Δουλεύουμε καλέ κύριε Ανδρώνη. Έχουμε δουλειά. Στο Epsilon TV λέει. Υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών σε προσωπικό και υποχρεώσει. Ο Σαββίδη δεν έχει εμφανιστεί στο κανάλι. Το λιμάνι έχει κολλήσει από του Αμερικανού και ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει αποστάσει από Ιβάν λόγω Αμερική. Αποδομείται η πραγματοκρατορία του επί Τσίπρα. Λέω 2,77. Τώρα εσύ ή instructora είσαι ή ισχύει. Από ό,τι ξέρω. Εισπράκτορα είναι. Ή instructora είναι. Με το λιμάνι ισχύει ότι καθυστερεί ακόμα. Δεν τελείωσε. Άρα πιθανό να παίζει. Δεν το γνωρίζω. Άρα μπορεί να μην έχει πάρει καρα, ακόμα το ε όπως ναι, το εννοείς. Δικαιολογήστε τον, δικαιολογήστε τον. Ναι. Μπορεί λέω, ναι. Μπορεί, δεν είπα ότι το πήρε, λέω μπορεί. Ναι, δικαιολογήστε τον, το πήρε... χαϊδέψτε τους εδώ όλους. Χαϊδέψτε τους. Την μια κάνετε τους επαναστάτες και από την άλλη χαϊδέψτε τους. Ή θα κάνεις τον επαναστάτη και άμα κάνεις δεν θα χαϊδεύεις. Το γεγονός ως γεγονός είναι κατακριτό. Το γεγονός ως γεγονός τώρα, ας το γεγονός ως γεγονός, σαν χλαμάρες τώρα, σαν αηδίες τώρα. Τατιάνα, βρίσκεται την Τατιάνα. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος. Τατιάνα, και Τατιάνα κάτι... τι είναι. Η Τατιάνα είναι ένα κοριτσάκι, το βάλανε εκεί να λέει να κάνει και αντιπαθητική και αντίθετη. Δύο-τρία παιδιά πόσα έχει και η κοριτσάκι. Βρε κοριτσάκι είναι, ό,τι το πούνε κάνει. Βρήκε εκεί και τον Ευαγγελάτο, σοβαρό. Τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που θα σου πω για το κοριτσάκι. Τώρα εδώ και κάτι. Σιγάρι, γλουμί, θα σε κάνει ο Παΐσιος να τρως. Εντάξει, άμα ήταν τα κοριτσάκια, δεν είναι ωραία γυναίκα η Τατιάνα δηλαδή. Τι είναι? Δεν είναι ωραία γυναίκα. Η αντιπάθεια που έχει, η αντιπαθητική φυσική. Βρελαίο εμφανισιακά, γυναικάρα είναι. Δεν πανάνε γυναικάρα. Έχει τέτοια κρυάδα και τέτοια αντιπαθητικότητα που την κάνει άσχημη. Το καταλαβαίνεις? Καλά, καλά. Εντάξει. Εσένα αν έρθει μια εφάμιλη γυναίκα, δηλαδή με τα προσόντα της κυρία Στεφανίδου. Άμα μου έρθει η Στεφανίδου εμένα. Αφού δεν έχεις μαλλί, αν σου πει. Βρε, ακούσεις, σε λέω. Είναι τόσο κρύα γυναίκα, τόσο ανέραστη, τόσο αντιπαθητική.
Οι Ιούρσουλ άντρες 20 χρονών να είναι, δεν βλέπετε ρε, το καταλαβαίνεις αυτό. Ερώτηση. Τι ερώτηση ρε, εκεί στο Άγιον Όρος βγήκατε γυναίκες. Ερώτηση. Πού ξέρεις από γυναίκες εσύ. Είναι όντως. Ναι. Στο Άγιον Όρος εκεί πέρα. Ωρε φίλε. Βογκούσατε τα βράδια. Δεν ξέρω, ναι, βογκούσαμε. Λέγαμε από τις προσευχές. Κάτι λύθη ξανά. Προσευχές, από τις προσευχές. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τις προσευχές, ναι. Άρχισαν να πέφτουν και μηνύσεις. Καιρό ήταν. Λοιπόν, μία απορία έχω. Γνωρίζουμε και οι δύο καλά τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη. Ναι. Ερώτηση, τον έχεις για ηλίθιο? Όχι, για τρελό τον έχω. Και εγώ τον έχω για τρελό. Πανέξυπνος. Όλοι αυτοί που φωνάζουν, τσιρίζουν για τον Καλαϊτζίδη. Ναι. Δεν σκέφτονται μήπως μία στο εκατομμύριο υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά? Μόνο η ΚΥΠ μπορεί να το δώσει. Εγώ... Αν η ΚΥΠ γουστάρει, γιατί μας έχει καταγράψει όλους. Μπορεί να τους διαλύσει όλους, ναι, αλλά δεν θέλει. Ρωτάω. Πάει το μυαλό τους, επειδή δεν μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Επειδή δεν μιλάμε για μεγάλα ψάρια, Κωστή μου, ξέρω τι λέω. Πάει το μυαλό κανενός. Μήπως γίνει καμιά ανατροπή. Ναι. Μόνο η κρατική υπηρεσία πληροφοριών που μας καταγράφει όλους και ξέρει ακόμα και πόσα ημωροίδες έχουμε στο πισινό μας, άμα γουστάρει μπορεί να το καθαρίσει σε μια ώρα. Άμα δεν γουστάρει δεν περνάει το μυαλό σου ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν πρόκειται να γίνει, γιατί συμφέρει να γίνεται αυτό το διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά? Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Για δώσε μου από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα! Τα βρήκα! Τα βρήκα! Τα κάνω! Τα κάνω! Τα κάνω! Τα κάνω! Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά! Αντέχεις τέτοια συγκίνηση! Scratch, τύχη στη στιγμή! Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Άμα θες, ανοίγει το κρεοπωλείο Ελληνικών και στη Νεάπολη. Ναι, το άκουσα. Επιτέλους, έχω ακούσει τα καλύτερα. Φοβερή εξυπηρέτηση. Καταπληκτικές προσφορές. Κρεοπωλείο Ελληνικών, Gastronomy. Τι να σημαίνει άραγε? Ιδιαίτερη ονομασία, ιδιαίτερο μαγαζί. Για να δούμε. Νέοι άνθρωποι, νέες τάσεις. Έλειπε ένα μοντέρνο κατάστημα στη γειτονιά. Κρεοπωλείο Ελληνικών Gastronomy. Τώρα και με νέο κατάστημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 47 στην Νεάπολη. Κρεοπωλείο Ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Παππού, πόσο χρονών είσαι? 98, παιδί μου. Και πώς έζησες τόσα πολλά χρόνια? Με τη βοήθεια του Θεού και του Μουρουνέλαιου. Πίνω κι εγώ Μουρουνέλαιο, παππού. Θα ζήσω πολλά χρόνια. Ω, Μουρουνέλαιο Μόλερς. Εσύ θα ζήσεις 100+. 100+. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μύες, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Νουτρίσιο.
μακριά είναι στα πάντο. Πολλές, πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία. Τρομακτική. Διαφορετική. Καρναβαλοφατσούλα. Πάντο, Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες φάντο και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Τα Grand Optical υποδέχονται τη νέα χρονιά με μοναδικές εκτόσεις έως 60%. Ασυναγώνιστη ποικιλία και κορυφαία ποιότητα σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μόλις 28 ευρώ. Αποκτήστε τις αγαπημένες σας μάρκες έως μείον 60% στα Grand Optical. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilon.net. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilon.net. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα εσείς στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο έχετε την ευκαιρία να κάνετε οριστική διαγραφή. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπαζάρι ανταλλακτικών όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε και να το κάνετε δικό σας ή να δείτε περισσότερα στο www.listoparto.gr. Μην ξεχνάτε οι μηχανές αυτοκινήτων, όλες οι μηχανές με 150 ευρώ. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας, 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54340. Να πω ότι οι φίλοι μπορούν να τηλεφωνούν στα 390 για 3 είναι στην αναμονή. Άλλους 3 περιμένουμε και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Skoda Eskiadis Βολοδήμος. Για τους φίλους επαγγελματίες οδικούς ταξί έχει την απίστευτη προσφορά για το νέο Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Δεν βρείτε πουθενά όλη αυτή τη τιμή. Κάντε το δικό σας για μεγάλη οικονομία στο καύσιμο και περισσότερα κέρδη φυσικά με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αποδειχθεί σωτηρία για όσους το έχουν κάνει δικό τους. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι προσφορές δεν είναι για μια ζωή. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι. Ναι, αλλά δεν σας ακούμε καθόλου. Μια χαρά τώρα. Έλα, ο Κώστας είμαι. Α, τώρα σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Κύριε, τώρα σας ακούμε. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Να σε ενημερώσω για κάτι. Να με ενημερώσετε. Ναι. Για τη Στεφανίδη που λες, για το πρόγραμμα της Στεφανίδου. Η κυρία που βγαίνει είναι μόνιμη στο πρόγραμμα, ναι. Είναι ηθοποιός
είναι παντρεμένη γυναίκα και σατιρίζει μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Επομένως, τι, η Στεφανίδου είναι από τη γιατί, δηλαδή να κόψει τη σάτυρα. Και να σου πω και κάτι, τα 40 άτομα που ήταν στην αίθουσα χειροκροτούσαν. Τι άλλο να σου πω. Έχετε υπόψη σας πώς είναι τα πάνελ των εκπομπών. Ε. Έχετε υπόψη σας πώς είναι τα πάνελ. Εγώ ξέρω ότι αυτή η κοπέλα όταν είναι... Όταν κύριε Βουλώνη, συγγνώμη. Ναι. Σε αυτές τις εκπομπές υπάρχει ο flow manager. Flow. Ο οποίος λέει τον κόσμο πότε να χειροκροτήσει, πότε να γελάσει. Ο flow manager. Ναι. Τι λέει. Όχι, πιο κάποιο λέτε, όταν βγαίνει αυτή και λέει αυτά που σατυρίζει. Οι αντιδράσεις, συγχωρέστε με, δεν είναι φυσικές. Οι αντιδράσεις που βλέπετε σε αυτές τις εκπομπές, χωρίς να τις μειώνω σε κάτι, είναι με παρένεση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πάνω και λέει χειροκροτήστε, φωνάξτε, κάντε, σε όλα αυτά. Ποιος το λέει αυτό, κανένας είναι, έρχονται, τους βάζουν στο πούλμα και πηγαίνουν εκεί πέρα και ακούνε τι λέει τα αντιδράσεις. Όχι κύριε Βουλώνη, όχι. Όχι. Πού καταλήγουμε. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι έτσι κύριε Βουλώνη. Ακούστε τι σας λέω. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως λες εσύ, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Για το 500.000, σε ποιον υποτιμάμε, μωρέ. Ποιον νοημοσύνη υποτιμάμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πόσο είχε, ρε. Πόσο είχε. Πόσο κόσμο είχε προχθές, κύριε Βουλώνη. Ε. Πόσο κόσμο είχε. Επειδή ξέρεις, εγώ είμαι 70 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πόσο κόσμο είχε, μπορείτε να μου πείτε. Ε. Πόσο κόσμο είχε. Αυτό το 500 είναι τελειωμένη ιστορία, να μην το συζητάμε. Είναι λίγο ή πολύ. Όχι, 500 είναι πολύ. Δηλαδή πόσο. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου πόσο είχε. Πόσο έπρεπε να έχει δηλαδή, πόσο είχε κατά τη γνώμη σας. Εμένα και 100.000 θα ήμουν ευχαριστημένος. Είχε 500.000 κύριε Βουλώνη. Δεν είναι, απέδεικα, αλλά θα το αποδείξουνε. Και να σου πω και κάτι, ο Ανδρέας Παπανδρέου πόσο είχε. Πάνε αυτές οι εποχές, κύριε Βουλώνη. Όταν πέθανε. Όχι όταν πέθανε, όταν μίλησε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με τα λεφορία που ερχόταν και τα βάζαν τα κόμματα. Πόσα τα λεφορία, δεν έχει με τα λεφορία. Λεωφορεία υπάρχει. Λεωφορεία. Ποια λεωφορεία, ρε. Εδώ και αυτή η νίκη από το λιμάνι μέχρι την πλατεία και που λέτε. Πήγατε στο συλλαλητήριο, κύριε Βουλώνη. Όχι, άκουσε να σε πω γιατί δεν αντέχεσαι την άποψη. Από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο και την πλατεία, πόσα χιλιόμετρα, είναι 3 χιλιόμετρα. Από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο είναι 7,5 χιλιόμετρα. Από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο, ποιο λιμάνι, ποια οδό. Από το λιμάνι. Από το Κίτσεμπαρ. Την πλατεία. Μέχρι το Μέγαρο είναι 7,5 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Ποιος έπεσε. Το Google Earth. Το Google. Ναι, λοιπόν, πόσο είναι. Ιόνος Δαγούμη, εκεί που τελειώνει ο πεζόδρομος, μέχρι το Μέγαρο είναι 4 χιλιόμετρα 600 μέτρα. Από την Ιόνος Δαγούμη. Θα κάνουμε 6-6 να μου πει. 4-600 πάμε, τα έχουμε φάει, έχουμε λιώσει τα γόνατά μας. Σας τον κόκκινο την πλάτη πόδα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα βγάλετε 7,000 χιλιόμετρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρε, δεν με βλέπεις. Ριχολύπτη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Πάμε. Έλα, ρε. Τι έγινε, ρε, να αρχοκουμούνα. Άκου να δεις, ρε. Για να σε δω, ρε, σένα, ρε. Γερμανοτσολιά θα βίδει. Για να σε δω, ρε, Μακεδονομάχη, τώρα που ξέρεις μόνο να χτυπάς όσο είναι κάτω στο πάτωμα. Τον κόκκινο πέστα. Τον κόκκινο τον πλάκι, είναι 7.000 βήματα, 5 χιλιόμετρα λέει εδώ. Άντε. Από πού? Λοιπόν, από πού? Από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο. Ποιο το λιμάνι? Σε λέω από Ιόνος Δραγούμη μέχρι Μέγαρο 4.600. Τα βήματα τα μπέρδεψες με τα μέτρα. Λέγε, ρε φίλε. Άντε, ρε κοκκινά, σε μας ήσυχος. Τζάμπα μάγκας είναι. Γιατί? Τζάμπα μάγκας είναι ο Σουμπάς, ο Παπαστρούμφ. Παπαστρούμφ, ναι. Πάμε, επόμενος. Τζάμπα μάγκας είναι. Σε έριξε όμως γάμα εθνική, οχ. Σε έριξε. Και σε πήρε, ναι, στη ΣΕΚΑΠ υπάλληλο τον μεγαλομέτοχο στον περσινό. Πάμε. Σε έριξε. Ναι. Καλησπέρα σα. Καλώς το. Σήμερα έχουμε ποδόσφαιρο, παιδιά, και εσείς χωρίς με τα Διάνα Στεφανίδου να μας τρελάνε. Θα αστειεύεσαι για μισή ώρα αναλία με την ΑΕΚ. Λοιπόν, άκουσε να δεις λίγο Γαλατινίσα, Κοζανίτη, ας τα ψάρια της Κασογιάς. Και κοίτα μη φας κανένα κοντοσούβλι την Κυριακή στη Σαγρίνη από τον Δέλα. Γιατί ο Δέλα δεν αφήσει 6 παίκτες έξω.
και γυρίσουνε με διάρκεια τα παιδιά όλα πίσω στο Αγρίνιο. Εντάξει, άντε φλαφλατά. Και μην νομίζω ότι επειδή είσαι άλλο τον Αντώνη Άδελο Βολικία θα φεύγω με τεσένα. Λοιπόν, Χιμένες, 5-3-2. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα για σένα σήμερα. Όπως ακριβώς σου το λέω και το ακούς. Εγώ, ο Γιάννης, αυτός που δεν ξέρει τίποτα, αυτός που δεν βλέπει τίποτα, σου λέει 5-3-2. Στήνισε τον Αραούχο πάνω στο κούτρι. Δεν υπάρχει ένα τακτικά μυραλάς. Μη τους φοβάσαι. Το καταλαβαίνεις. Μέχρι 0-4 το παίρνεις αυτό το παιχνίδι. Κόψε κάτι. Όσο για σας που θα πάτε και θα παίξετε φιλικό, που φοβηθήκατε μέχρι και το τερματοφύλακα, χέστες, θα πάτε το χαρτιζάρι άρεμε στο στριπίσι, μη σας φιελάβω. Εσύ με έδωσε δανεικό, ε. Σου πει ο Άρντα, σε φτιάξω εγώ. Σου κάτε να φάω στο 10 και αφτάγνεσαι. Σου πει ο Γιαννούλης, ναι με έδωσες, ε. Πάλι με μέσα σου μας πάει, ε. Δείξε μου ότι δεν είσαι Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης, ρε πα. Άντε να είσαι εδώ. Άντε να σου κατηγορείτε την Άγκια, τη Γαλαζική και για όλα αυτά. Βγες να μιλήσεις εδώ στο Μετρόπολη. Ο αδερφός σου είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός? Ο ένας μεγάλος, ο άλλος μικρότερος. Και οι δύο είναι παοξίδες? Ναι. Εσύ πώς ξέφυγες? Εσύ δεν θα πάρεις θέση τώρα για το ΠΑΟΚ, για αυτό που λέω, τι ακριβώς θα Εγώ κάνεις. Ξέφυγα από τον πατέρα μου που είναι ΠΑΟΚ και έγινα Ηρακλής τώρα, πλάκα μου κάνει. Ωραία, ας βγουν οι παοξίδες τότε να αποδείξουν στους ακροατές, στο ευρύ κοινό του Μετρόπολης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ολυμπιακός Βόρειο Ελλάδος. Και θα το αποδείξουν αν ζητήσουν να παίξουν ιδανική και τον αποφύλακα στο Γιαννιώτης. Βγέστε, ρε! Ο Γιαννιώτης που κολλάει, ρε, περίμενε. Ο Γιαννιώτης που κολλάει. Τερματοφύλακας είναι, ρε! Δεν είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ όμως. Ο καλύτερος Super League είναι, γιατί το δήλωσε να μην παίξει. Για ποιο λόγο. Αν δεν είναι λεπτό, να βγουν και να το πούνε στον αέρα. Μάλιστα. Στον πάμε από εξής α εξής σε μήνυμα. Εξά από ωραίο Καστρό. Λοιπόν, Καράφλα, εσύ μην μιλάς για γλύψιμο στο κοντόλι. Ειδικά εσύ, που μόλις άκουσες ότι θα πάρει το έψιλον, γλύφεις τα κάκαλα, μπας και σου δώσει καμία εκπομπή. Το κάνεις ανέκαθεν, αλλά τότε ήταν η αποκορύφωση. Αυτό θα θαυμάζει πολύ. Ό,τι θέλει, λέει ο καθένας. Αν πιστεύει αυτό, δικαίωμά του. Δεν μπορώ να του βγάλω εγώ από το μυαλό του να του πω το αντίθετο. Αν πιστεύει αυτό, καλά κάνει και το πιστεύει. Επόμενη γραμμή. Λέγε. Κλείσε τον Πασόκο. Λέγε. Ναι. Λέγε. Ναι. Άρε μαγκαρά, πονάει και το πόδι μου, ρίχνει. Μην κρύγεσαι έτσι. Μία ώρα περιμένω όρθιο και γραμμό τύπου. Μη βρίζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Μιχάλης ήταν. Ποιο Μιχάλης? Ο Βλαμένος. Ο Πόντιος. Πόντιος είναι, δώστε ένα άλλο. Πόντιος. Λέγε, ναι. Φίλε, ναι. Με ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα ποδοσφαιρικό, ένα για το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Πρώτον για το συλλαλητήριο, ακόμα και για του ψευτοκουλτουριάριδες. Θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Διότι πολύ απλά η πατρίδα κινδυνεύει. Κινδυνεύει η πατρίδα. Από ποιον? Κινδυνεύει και από βορρά ακόμη. Από ποιον κινδυνεύει, να χάσει τι? Μα οι άνθρωποι σφετηρίζουν τη Μακεδονία. Στάσου ρε παιδάκι μου, τι να χάσει, τα πετρέλαια? Κινδυνεύει εδαφικά. Τι να χάσει εδαφικά? Μα η Ελλάδα, ναι. Εμείς νοικιάζουμε τη χώρα μας. Άλλο αυτό τώρα, μην το πας εσύ. Το πάω εκεί που θέλω να το πάω. Πας να χτυπήσεις. Πετρέλαια, πετρέλαια, ναι. Πετρέλαια δεν έχουμε. Ναι. Ουράνιο δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε αλλά μας το παίρνουν. Ναι. Ωραία. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τίποτα. Τι άμα πάρουν. Ρε, αυτό που λέξε, τα σπίτια μας τα πάρει η τράπεζα. Δουλειές δεν έχουμε. Τι άμα πάρουν, ρε. Τι θα μας πάρουν, δεν με είπε. Τα ξαναλέω πάλι. Οι Βούλγαροι έρχονται και απαυτώνουν τις γυναίκες μας με 30 ευρώ. Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, τα παιδιά μας φύγανε 600.000 μετανάστες. Ναι. Τα σπίτια υποθηκευμένα. Δουλειές δεν υπάρχουν. Συνταξιούχοι πεθαίνουν με 300 ευρώ. Τι να μας πάρουν? Εδαφικά, γιατί το εδάφο. Τι να μας πάρουν? Το πετρέλαιο που δεν μας το δίνουν να το εκμεταλλευτούμε. Το ουράνιο, το φυσικό αέριο. Τι να μας πάρουν? Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα μπει ένας μέσα στο σπίτι μου, θα με κλέψει. Εκτός από μια τηλεόραση. Χρεωμένος θα βγει. Και ένα ουίσκι που με κέρασε ο Μιχαλής. Χρεωμένος θα βγει. Χρεωμένος θα βγει. Παιδιά, μην γεια σου φίλε, επόμενη γραμμή. Θα μας πάρουν και θα μας κάνουν και θα μας δείξουν. Το ουίσκι, μα αφού μας τα πήρανε, τι θα μας πάρουν? Ένα ουίσκι θα μπουν να σε κλέψουν και δεν μου φέρεις και το ουίσκι, τίποτα άλλο. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Λοιπόν. Πώς φωνώ και με το παιδί, ναι. Και με το παιδί που πίνησε πιο πριν. Ποιο παιδί? Το παιδί τον Αεξή που μίλησε, ναι. Πριν και τον άλλον, λοιπόν,
Παιδιά, καμιά φορά περνάτε μηνύματα κατά λάθος, ξέρω εγώ, επίτηδες δεν εννοώ ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω. Τρελαίνεται ο κόσμος. Όπως. Τρελαίνεται ο κόσμος, έχει πει, έχει κάνει τι κάνει, να... Δηλαδή, είναι τα πιτυρίκια 20 χρονών. Τρελαίνονται. Αυτά είναι μικρά, βγάζουν μαχαίρια, πιστόλια, θα σκοτωθούν. Ελληνικά μιλάνε, φίλε, δεν σε κατάλαβε. Τι θες να πεις. Τι θέλω να πω. Μην τρελαίνετε τον κόσμο, έτσι, αυτό ρε παιδί. Για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Τι έλεγες πιο πριν, κόκκινο όχηση. Τι έλεγα, ρε φίλε, πες συγκεκριμένα, τι. Για να καταλάβουμε, τι. Τέλος. Τέλος πάντων είναι η επόμενη γραμμή. Αυτό δεν έχει. Τέλος πάντων, σου δίνουμε την ευκαιρία να πεις με επιχειρήματα τι είναι αυτό που θες να πεις. Αλλά επειδή δεν ξέρεις τι έχεις να πεις, γιατί είσαι βραδίνους και βραδίγλωσσος, πάμε στον επόμενο. Τέλος πάντων, λέει. Τι έχεις να πεις, τέλος πάντων, λέει. Έλα, φίλε. Εγώ δεν θα πω τέλος πάντων. Εσύ πες ότι γουστάρεις, είσαι δικαιολογημένος. Λοιπόν, αυτό που λέει. Μάλιστα. Σε παρακαλώ, θέλω να κάνω μια ερώτηση στο κόκκινο. Εδώ είναι. Χθες ένας φίλος του Γιώργος. Γιώργος. Ναι, πήρε τηλέφωνο και είπε κάτι για μένα και γέλασε. Είπε συγκεκριμένα το συλλαλητήριο το 92 το διοργάνωσε ο Δήμος και ο Παντελήμονας. Ο Παντελήμονας. Ναι. Ναι. Έτσι δεν είπε κόκκινε. Δεν το θυμάμαι ειλικρινά. Και ο Γιώργος ποιος ήταν αυτός. Δεν θυμάμαι καν το τηλεφώνημα που λες. Μα κάποιος Γιώργος και γέλασες κιόλας κι εσύ. Αυτό το σπαστικό το γέλιο που έχεις. Έλα που δεν θυμάμαι τι λες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θυμάται. Είστε πολίτικοι και οι δύο κουραμπιέδες. Κοροδόμακες είστε. Εντάξει. Να είσαι καλά. Αλλά δεν θυμάμαι τι μου λες. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Από το αλκοόλ ξεχνάς. Εγώ. Εγώ. Άμα κάνουμε αλκοτές τώρα εγώ και εσύ. Ναι. Ποιος θα έχει λιγότερο αλκοόλ στο αίμα του. Εσύ ποιος λες. Εγώ λέω ότι θα έχω εγώ. Με στίχημα. Γιατί εγώ να έχω. Σκέψου τι παράγει αλκοόλες. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Έλα, Οδυσσέας από Πολύχνη. Γεια σου Οδυσσέα λοιπόν, από Πολύχνη. Ναι. Λοιπόν, τι θα χάσουμε δεν λες. Έτσι δεν λες. Ναι, τι έχουμε να χάσουμε. Ναι, εγώ να συμφωνήσω που δεν είναι έτσι κάτι την άποψη μου, αλλά το συζητήσουμε. Βρε αγόρι μου, τι έχουμε να κάνουμε. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Περίμενε να σε πω. Mm. Έτσι δεν είναι, έτσι ναι. Δεν λες. Ναι. Όλα αυτά που λες τα δώσαμε για 99, για 200. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τα δώσαμε. Έχουμε να χάσουμε την ιστορία μας. Το μόνο που δεν μπορούμε δεν να. Τρώγεται ιστορία. Δεν μπορούν να μας πάρουν. Βρε δεν τρώγεται ιστορία. Παρακάτω. Τι δεν. Δεν τρώγεται ιστορία. Τι δεν τρώγεται ιστορία. Άμα πας σε ένα μαγαζί και πεις έχω μια ιστορία, τι αγοράζω, θα σου δώσει ο άλλος τα μέσα του. Πάρε κάτω, λέγε. Από την ιστορία μας όχι απλά τρώνεται, από την ιστορία μας μιλάει. Βρε άνθρωπε, θα σου αναφέρω λίγο, ότι έχεις τεράστια ιστορία και δεν μπορεί να βγάλεις ένα ευρώ να εκμεταλλευτείς την ιστορία σου. Αυτό, ρε, άρα είσαι ανίκανος και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Θα πουλήσουμε και αυτό. Έχουμε ιστορία. Που σημαίνει ναι, φίλε, δεν θα πουλήσουμε και αυτό. Ότι δεν έχουμε, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμπορικά την ιστορία μας. Πάει παρακάτω. Σε λέω ότι έχεις δίκιο να έχω πούμε, δίκιο. Αν και κατά την άποψή μου δεν έχεις να το βρω το δίκιο. Εκτός από την ιστορία μας λοιπόν, η οποία δεν την ναι. Εκμεταλλευόμαστε, τι άλλο έχουμε να χάσουμε. Τι άλλο, εγώ συμφωνώ μαζί σου, τίποτα. Επόμενη αυτό γραμμή. Δεν θα το δώσουμε. Άντε μπράβο, έχει να χάσει την ιστορία. Θα χάσει γεωγραφία και τα μαθηματικά, φυσική και χημεία. Κοινωνιολογία και έκθεση. Άντε να φύγετε από εδώ πέρα. Φοβάστε να μας πάρουν, τι να μας πάρουν. Αφού δεν έμεινε τίποτα. Έλα. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται αξιοπρέπεια. Α τα σάλια. Εσύ κοίτα το Παπαδαριό. Το γνωρίζει. Κοίτα το Παπαδαριό εκεί πέρα. Είμαι ναι, υπεύθυνο τύπου τη Εκκλησία. Άσε μα κάνει τώρα. Άντε τώρα. Είμαι στην Εκκλησία. Κάποιο μέλο. Είμαι δικηγόρο του. Άντε τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. 95% ένοχοι. Ναι. 90% τα μίντια. Λέγε. Έλα. Έλα φίλε. Τι γίνεται. Πάρ' το γρήγορα. Το παίρνω γρήγορα. Δεν μου λες αξίες έχεις εσύ κύριε Ραπτόπουλε. Ρε ας το παραμύθι. Παρακάτω λέγε. Άσα σου μιλάω ρε. Δεν είναι παραμύθι. Αξίες ρε έχεις. Να λες το γιο σου. Εμένα με μιλάς καλά. Ρε να πεις το γιο σου. Εμένα με μιλάς καλά. Λέγε.
Ο προκτολόγος είμαι, επειδή δεν κατάλαβες, και σου εξηγώ. Ναι. Θα σου εξηγήσω και face to face, ναι, τι εννοώ. Oh. Αλλά άκουσε με τώρα, αξίες έχεις. Όταν λες αξίες, τι εννοείς δηλαδή? Αξίες ρε αγόρι μου, αξίες, μαθηματικά ξέρεις. Σε είδα, γεωγραφία ξέρεις, ναι, από όλα ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις φιλολογικά, αξίες, αξίες έχεις. Τι θα πει αξίες, λειτουργήσε το. Δηλαδή οικογένεια, φίλους, δουλειά, εργοδότες, πώς δεν έχω? Πατρίδα, και τους τιμάω, και τους τιμάω. Οικόπεδο στη Μηχανιούνα, ξέρω εγώ, έχεις κάτι. Είναι πάνω με 5 στρέμματα, 30 αξία. Στρέμματα, στη Σαμοθράκη, εγώ έχω, ναι. Τους πρώτους που θα πάρουν τα στρέμματα, οι Τούρκοι θα είναι τα στρέμματα τα δικά μου στη Σαμοθράκη. Τι θες, παρακάτω. Έχεις ευθύνη απέναντι σε αυτά όλα και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κάποτε πήγαν και μάτωσαν αυτό το χωράφι για να το έχεις εσύ. Πόσο ετών είστε? Ευθύνη έχεις. Σε ρωτάω. 45. Πόσο? 45. 45. 45. Ρώτα τον κλεφταρά, τον μπαμπά σου και τον παππού σου που κατακλέψαν το δημόσιο. Άσε τον κλεφταρά ρε, τον μπαμπά μου για μένα. Τον μπαμπά σου, τον παππού σου και τα μούτρα σου που παραδίδεις κλεφταρά. Που παραδίδεις ρε κλεφταρά, προκτολόγε. Στα νέα τα παιδιά το χάος. Αρχικλέφταρε. Αξίες έχω, ναι. Ήθελα τον Παπαγεωργόπουλο στο Ασκόνα. Ναι, αξίες έχω. Ταγάρι. Ταγάρι. Θα μας πεις εσύ για αξίες. Η γενιά σου που παρέδωσε το χάος. Ο κλεφταράς ο παππούς σου, ο κλεφταράς ο μπαμπάς σου και εσύ. Το κλεφταράς μπαμπάς παππούς πάει μεταφορικά. Δεν μιλάω για τον παππού σου, τον κανονικό. Εννοώ τη γενιά του παππού σου. Καληνύχτα, μην καρίζεις. Θα μιλάς καλά. Και ρε να πεις το γιο σου, όχι εμένα. Θα με μιλάς καλά εμένα. Γιατί τώρα αμφίδι θα μιλήσεις? Πάμε παρακάτω. Καλά το λες. Εσύ, καλά το λες για τους μιλήσεις. Αλλά γιατί τώρα αμφίδι θα μιλήσεις? Τώρα με το ζάχαρο που πήγε ένα 80, κάτσε εκεί κλακ 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 να γράψεις. Άσε να πάμε εμείς την εκπομπή μπροστά. Καλημέρα, ναι. Άσε κοιμήσου εκεί, υπάρχει ένα μαξιλάρι τώρα. Τράμα και κάνω ροχαλιτό. Κλάσε κιόλας και άσε εμάς να βγάλουμε την άκρη. Άρα, έλα φίλε, πάμε. Άσε, χαρ χουρ. Λέγε, ναι. Έλα φίλε μου, τι κάνεις? Ποιος είναι αυτός πάλι? Φορτσάτους τους βλέπω όλους. Χαίρετε κύριε. Δεν είμαι Φορτσάτους. Α, δεν είσαι Φορτσάτους. Σας παίρνω από τη Χαλκιδική, από την όμορφη Αρνέα τη χιονισμένη. Α, αυτό είναι. Τα ζώα μου αργά, αρνέα πάνω, κρέατα, τσίπουρα, αργή ρυθμή. Σε ζηλεύω αγόρι μου γλυκό. Χαίρομαι για σένα. Να σου πω κάτι, είχαμε κουμπούρα τώρα, είμαστε τρεις σωματείες, έχουμε τα μεζεδάκια και παίρνουμε ουζάκια. Τι να κάνετε, 3,5 ώρα, πολύ ωραία κάνετε, βέβαια. Να σου πω ένα άλλο τώρα, αυτή είναι η κυρία Κατιάνα, με την άλλη εκεί που είναι, γιατί σκάτε ο κύριος Σαββίδης ακόμα εκεί? Αυτό είναι στην ευχέρεια και στην ιδιοσυγκρασία του κυρίου Σαββίδη, δεν γνωρίζω. Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να σου πω. Και χαιρετισμούς έχεις απλώνυμα με Αρνέα, Χαλκιδικής και απλώς παρέα που έχουμε εμείς πριν τα ρακιάσια ακούμε. Να πιείτε και ένα ποτηράκι για μας. Εδώ και για τον Γρηγόρη τον κόκκινο που δεν είναι του αλκοόλ. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Άπιαστος. Πάρ' τις γραμμές, Χολύπτη. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Λοιπόν, πάρα πολύ λυπάμαι γιατί κανένας δεν ξέρει, ούτε και εσείς ξέρετε, γιατί εποφθαλμιούν όλοι αυτοί από πάνω μας τη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας λοιπόν, ότι εποφθαλμιούν. Δεν ξέρω εγώ αυτό. Από μικρό παιδί, για ποιο λόγο? Δεν είναι το υπέδαφος Ραπτόπουλε. Ποιο είναι, δεν μπορείτε να καταλάβετε και αυτό. Πείτε μας γλυκέ μου άνθρωπε, φώτισέ μας. Ο κόκκινος δεν ξέρει, ο κόκκινος. Ο κόκκινος έχει μουλάξει εκεί γιατί το Παπαδαριό. Τι θέλετε να ακούσετε κύριε? Ναι. Για το λιμάνι. Δηλαδή κύριε, δεν μου λέτε πρώτη φορά ακούτε? Για τη θάλασσα. Να ρωτήσω κάτι, πρώτη φορά ακούτε? Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εποφθαλμιούν τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρατε το όνομά μου, δεν έχετε ακούσει? Τώρα ξύπνησε το παιδί. Τι θέλουν? Τι θέλουν? Ωραία, τι θέλουν κόκκινοι, για πες. Τα έχουμε πει κύριε. Πείτε πάλι. Τη θάλασσα, το λιμάνι Θεσσαλονίκη να αναπτυχθούν. Τον τουρισμό μας, η Χαλκιδική. Ωραία, δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχουνε ρε φίλε, οι Ρώσοι πήρανε τα μαγαζιά. Δηλαδή πρέπει να τα λέμε συνεχώς επειδή το θέλετε εσείς ή επειδή δεν τα ακούσατε? Μα λένε οι άλλοι και λέτε τι λέει ο Ραπτόπουλος, τι έχουμε τα κοιτάξια. Ο Ραπτόπουλος ό,τι θέλει λέει. Ναι. Ωραία, εσύ κόκκινε, γιατί δεν τα λες ο Ραπτόπουλος? Εγώ τα έχω πει φίλε μου δύο φορές και τελείωσε. Γιατί τα λέει συνέχεια ο Ραπτόπουλος? Και τι να κάνω δηλαδή? Συγγνώμη. Μπορεί να τα παίρνει από τους Σκοπιανούς, ξέρω κι εγώ. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Μπορώ να τα παίρνω εγώ από τους Σκοπιανούς. Ναι. Μπορώ να τα παίρνω εγώ.
Όχι, όχι, μην το διορθώνεις. Εγώ θα τα πάρω. Μη στεναχωριέσαι. Μπορώ να τα παίρνω εγώ. Όχι, εσύ είσαι ανίκανος να τα πάρεις ούτως ή άλλως. Είσαι ανίκανος να πάρεις 300 ευρώ από την Κατερίνη από τον μπαρ. Τι να πάρεις εσύ. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, φίλε, άκουσε να δεις. Εδώ διαδραματίστηκε μια κατάσταση. 500.000 άνθρωποι κατεβήκαμε κάτω. Η εκκλησία μας είπε είστε βλάκες. Τα κανάλια μας λιδωρήσανε. Τα κόμματα μας λιδωρήσανε. Και ήρθατε τώρα στο Ραπτόπουλο να του πείτε τι. Όταν αύριο θα πάτε στις εκκλησίες θα προσκυνήσετε. Όταν θα πάτε αύριο στα κόμματα θα τα ψηφίσετε. Όταν θα πάτε αύριο στα Σκόπια για να πηδήξετε. Και όταν θα πάτε μεθαύριο ας πούμε κανάλια. Κανάλια, εκκλησίες. Μια χαρά. Σκόπια, μια χαρά. Εμπάργκο δεν ακάρετε. Και σα φταίει τώρα ο Ραπτόπουλος που είπε τι. Ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να μας πάρουν. Αφού μας πήραν το πετρέλαιο, μας πήραν το φυσικό αέριο, μας πήραν το υπέδαφος, οι Ρώσοι πήραν τα κτήματα γιατί δεν είχαμε ψωμί να φάμε και πήραν τα κτήματα στη Χαλκιδική και πουλάνε το τουρισμό, πάει στη Ρωσία τα λεφτά. Τι θα μας πάρουν. Τους πισινούς θα μας πάρουν. Μα πάμε να τι θα μας πάρουν. Τα σπίτια που τα χρεωμένα στην Alpha Bank, στην Eurobank και στην Εθνική Τράπεζα υποθηκευμένα να μας πάρουν. Τη δουλειά που δεν έχουμε να μας πάρουν. Δηλαδή τι θα φοβηθώ εγώ. Ίσα ίσα δεν θα έπρεπε να φοβάμαι γιατί δεν έχω να χάσω και πολλά. Εκεί είναι η μαγκιά μου. Εκείνο έπρεπε να πούμε. Αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα ναι, είναι πιο επικίνδυνο. Αυτό ακριβώς. Αυτό έπρεπε να πει ο Φραγκούλης με τα μάγουλα. Και όχι να έχει τον άλλο που έφαγε το ΕΣΠΑ από τον Τερλίκα. Άντε μπράβο. Αυτό έπρεπε να... από όλους. Αυτό έπρεπε να πείτε. Ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα και αμαλάχι να πούμε ελάτε να δείτε τι απάθετε. Αυτό να πείτε στο Παπαδαριό, στα κόμματα, στο Σαββίδι. Σταμάτα κόκκινη, μην με βάζει φρένο. Μη. Στο Παπαδαριό, στα κόμματα, στο Σαββίδι και σε όλους αυτούς οι οποίοι. Μη με κόβεις ρε κόκκινε. Φωτογραφία με αυτόν με το ΕΣΠΑ. Μη ρε κόκκινε, ρε κόκκινε. Μη με βάζεις φρένο ρε κόκκινε. Ανηφόρα ανεβαίνω στις Άλπεις ρε κόκκινε μαζί σου. Ανηφόρα στις Άλπεις ανεβαίνω μαζί σου ρε κόκκινε. Ωχ Θεέ μου. Ωχ Θεέ μου. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, στα 100 και 400 μέτρα, ένας άσημος έως τότε σπρίντερ έδειξε την αποφασιστικότητά του και νίκησε, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Πήρε θέση εκκίνησης σκυμμένος. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να. Δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2-31-0-68-68-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Τι είναι ο φόβος, Γιωργάκη? Ο φόβος, κύριε, είναι αυτό που νιώθουμε όταν κινδυνεύουμε. Πολύ ωραία. Και πώς καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο, παιδί μου? Από τις φωνές της γιαγιάς μου, κύριε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παδόκι μου. Επειδή όμως ο Θεός μπορεί να έχει κι άλλες δουλειές, η Μινέτα έβαλε το χέρι της και δημιούργησε το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας Μινέτα Care. Φρόντισε την οικογένειά σου με ουσιαστικές καλύψεις σε προσιτό κόστος και ασφάλισε δωρεάν τα παιδιά σου. Μινέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Η δωρεάν ασφάλιση αφορά έως 2 παιδιά μέχρι 14 ετών, εφόσον και οι δύο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Hey, όπα ρε φίλε, δεν μπορείς να παίζεις προσποίηση. Ορίστε. Ή τη μία φανέλα θα πάρεις ή την άλλη. Εγώ. Εσύ. Από πριν σε είδα που έφυγες με τρίπλα σε άλλους δύο εκεί και έκανες και τα κουνάκι στην κυρία με το ξανθό και να αρπάξεις το large. Κάτσε, κάτσε. Και τώρα πας να σκοράρεις το ταμείο ενώ είσαι φάουλ. Μα. Και το παίζεις και άμυνα. Αν έβλεπε η πολίτρια τη φάση, θα σου δίνε κόκκινη κάρτα. Ρε φιλαράκι, αφού ξέρεις. Στις μεγάλες εκπτώσεις δεν παίζει ποτέ φιλικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει εκπτώσεις για όλους έως 70%. Βρες την επίσημη ένδυση από τη Μάκρον. Αξεσουάρ και αντικείμενα λατρείας ΠΑΟΚ από τα σημεία πώλησης ΠΑΟΚ Official Store και το store.paokfc.gr. Η Gina Vista επιστρέφει με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Σεντόνι με αστέρια. Επάνω σε σεντόνι με αστέρια. Με ρίξα μια βραδιά τα δυο σου χέρια. Και ήταλες και παίζανε μαύδαρες. Βροχή πέφταν τα σουτ και οι κολάρες. Για τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες, πρώτο τραπέζι Vista. Με ανανεωμένη πλατφόρμα, μεγάλες καθημερινές προσφορές και mobile site που αλλάζει τα δεδομένα. Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Για τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με το 2310 και τα 390 για να δικά σας, με την Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος να έχει μια απίστευτη προσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Να το κάνετε δικό σας, να έχετε όλα τα ωφέλη. Τα αυτοκίνητα είναι ελάχιστα, η προσφορά της ΕΣΠΑ του... ΕΣΠΑ. Η προσφορά της ΔΕΠΑ δεν κυκλοφορεί για μια ζωή, δεν υπάρχει για μια ζωή. Οπότε τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 προκειμένου να το κάνετε δικό σας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ρε Κόκκινα, σε κάνω μια ερώτηση. Πέρα. Τώρα πήγες απάνω. Mm. Είπα και εγώ, φάγαμε από ένα εκλέρ και τα λοιπά. Ωραία. Δεν είχε εκλέρ για μένα. Πήγες, ναι. Τέλος πάντων, είχε. Το πήγες εσύ. Εντάξει, το πάγω. Πώς νιώθεις άμα μια γυναίκα σε αποκαλεί κοκκινούλη? Εγώ νευρίασα. Αδιάφορο. Δώσε ένα μπάτσο εκείνη την ώρα. Κακοκκινούλη. Δεν ξέρεις να απαντήσεις. Αδιάφορο. 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 Α, κάτσε, πες, μη σε κάνω κανένα παιδί μου, πες, να πάμε πίσω με ένα κοκκινούλι. Αδιάφορο. Αδιάφορο, ε. Ναι. Ανέστητος είσαι, ρε. Δεν θυμώνεις, δεν κάνεις, ρε. Μόνο με μένα θυμώνεις, θα πούμε. Ακού κοκκινούλι να σε πει. Έτσι μου την έσπασε, γι' αυτό λέω. Τι δώσει κανένα δυο χαστούκια, να πούμε. Είμαι κατά της βίας. Γι' αυτό έφυγες. Ναι, τσακώθηκα, τσατίστηκα. Δεν μαλώνω και δεν κάνω οτιδήποτε. Αυτή η καράβλα και τώρα με τα τρακτέρ θα κλείσουν τους δρόμους πάλι. Το Πασόκ είναι εδώ. Γιατί δεν το κάνουν το καλοκαίρι? Πάμε στο κόμμο. Ε, φρε καράβλακι, γιατί δεν βγαίνετε το καλοκαίρι και κλείνετε και ταλαιπωρείτε το κοσμάκι, να πούμε. Ναι. Άλλοι κουμαρτζίδες αυτοί. Λέγε, φίλε. Λέγε. Οι τσόχες αναστενάζαν στα χωριά. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Αν σου έλεγε Ασπρούλη, θα είχες θέμα πάλι.
Εγώ ήξερα να απαντήσω, ρε φίλε. Αυτός τι να πω, καλό παιδί είναι. Εσύ κοκκινούλη είναι ωραίο, είναι σεξι. Είναι... Ναι, ναι, τον κάνω και τον μάγουλο γούτσου γούτσου. Αντέρε, φύγετε από εδώ πέρα. Κοκκινούλη, με πει. Λοιπόν, άκου, Ραπτόπουλη, για σένα πήρα. Βέβαια είμαι μοριάτης του Ραπτόπουλου, του διπλανού σου, αλλά τέλος πάντων άσχετο. Κουμουνιστής είσαι δηλαδή. Ναι, βέβαια, κουμουνιστής με χουντικό μπαμπά αστυνομικό, ναι, κατάλαβες. Ό,τι θες είσαι, τι σχέση έχει. Ναι, α, μπράβο, έτσι θέλω, δημοκρατικό. Λοιπόν, και δημοκρατικά θα διατυπώσω και την άποψή μου που, για τους παπάδες, για τον άθιμο, έτσι που... Έξυπνος άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος. Ναι, πρόσεξε όμως που τα βλέπεις ηλιστικά. Νομίζω ότι τα κίνητρα του Ανθίμου και των υπολείπων παπάδων που ήταν εκεί πάνω, γιατί ήταν άλλοι 8 εκεί, έτσι. Ναι, ναι. Το ξέρεις ότι αυτούς τους 8, οι οποίοι δεν είχαν κανένα συμφέρον, αν το πάμε με ηλιστικού τύπου. Να πάμε καλοπροαίρετα λοιπόν. Ναι. Πρόσεξε, μα καλοπροαίρετα ούτως ή άλλως. Αυτό κάνουν την καρδιά τους. Ο άλλος από το Μητροπολίτης της Ξάντης, γιατί εγώ είμαι από Καβάλα και της Καβάλας, που ήταν εκεί πάνω, δεν είχαν κάτι να κερδίσουν από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και τους καλεί αυτούς ο Ιερώνυμος τώρα. Δηλαδή, εγώ είμαι άνθρωπος. Στάσου τώρα, το ρεπορτάζ τι λέει, τους καλεί ο Ιερώνυμο. Είμαι μια φίλη στην εκκλησία. Λοιπόν, και είμαι εξοργισμένος. Τους καλεί ο Ιερώνυμος αυτούς τους 8 που ήταν εκεί πάνω. Δηλαδή, καλεί και το δικό μας. Τι λέμε τόση ώρα. Τότε να πάω στη Μητρόπολη και να πω, έλα να μπούμε στο Σίμκα Κράισλερ εκεί της Μητρόπολης και πάμε να απολογηθούμε, να πούμε. Ναι, σοβαρά. Εγώ μαζί σου, φίλε, γιατί ο Ιερώνυμος εσύ, τι έχει πάθει αυτός εσύ, έχει ξεμοραθεί. Όχι, 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 όχι κουβέντες για τον Αγιώτατο. Μπορεί να γίνει κομμουνιστής στα γεράματα. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα, φίλε. Ποιος το λέει σε μένα. Εγώ το λέω. Το λέει ο Κόκκινος που ξέρει από εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να τους απαλλάξει από τα καθήκοντά τους. Λες. Δεν υπάρχει πάυση καθήκοντων. Μήπως τους καταραστεί να δεν μπορεί να μεταμορφώσει σε ματράγους. Τίποτα. Όχι. Ούτε θα τολμήσει να το κάνει. Λέει ο Κόκκινος. Ούτε θα τολμήσει να κάνει. Μπορεί, κάτι. Μπορεί. 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 Ναι. Επόμενη γραμμή. Μπορεί. Έλα, φίλε. Μπορεί. Έλα, φίλε. Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μάλιστα. Τις διαφημίσεις τις φέρνετε εσείς στο σταθμό? Όχι. Όχι. Καθόμουν και άκουγα τον Κόκκινο το απόγευμα το Σαββάτο. Ναι. Έκανα αγώνα για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Ναι. Και από την άλλη διαφημίζετε το Φλαμίνγκο. Ναι. Καλά, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται να μην εισπράξουμε διαφήμιση αν μας γίνει πρόταση. Μπορούμε όμως εμείς οι εργαζόμενοι να πούμε το αφεντικό, από αυτά τα χρήματα να πάνε ένα ποσό στα παιδιά με καρκίνο, σε κάτι άλλο, αλλά όχι στην τσέπη μας. Δεν γουστάρουμε. Θέλω να σε πω ότι κάνατε αγώνα, ναι. Άκουγα τον Κόκκινο, από τη μία έβγαινε και έλεγε Μετρόπολης, η Μακεδονία είναι ελληνική. Βεβαίως. Η επόμενη διαφήμιση ήταν το Φλαμίνγκο. Ήταν το Φλαμίνγκο, γιατί το Φλαμίνγκο, όπως ο ελληνικός χρυσός, όπως οι Τούρκες αεροπλανές, δεν μπορεί, υπάρχει πρόστιμο. Στο συλλαλητήριο ήρθες. Υπάρχει πρόστιμο. Στο συλλαλητήριο ήρθες εσύ. Βεβαίως. Ήρθες, πού ήσουν, αδε φίλε. Ένας από τους 500.000 ήταν κοντά. Πού ήσουν. Βάλες, δηλαδή. Πάρα. Δεν σε λέω ότι για σένα, Κόκκινε, αλλά με πείραξε. Πού. Τι σε πείραξε. Μία κάνει αγώνα. Τι σε πείραξε. Διαφημίζει τα Σκόπια. Πληρώνεσαι από το Φλαμίνγκο. Είναι διαφήμιση των Σκοπίων. Είναι τουρκική εταιρεία η οποία έχει έδρα εκεί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και από τη στιγμή που θα σου πει. Και από τη στιγμή που θα σου πει πόσο πουλάς. Από τη στιγμή. Δεν είπαμε τίποτα τέτοια. Από τη στιγμή που θα σου πει. Πόσο κοστίζει διαφήμιση, 10.000 ευρώ το μήνα. Είσαι υποχρεωμένος να την πάρεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν λέω κάτι κακό για σένα, επειδή σας ακούω σχεδόν όλη μέρα. Είναι η δουλειά μου, δεν και σας ακούω. Ναι, τι δεν καταλαβαίνω, είσαι υποχρεωμένος να την πάρεις. Σου απάντησα. Ένας οδηγός ταξί μπορεί να μην του αρέσουν οι αδερφές. Και μπαίνει μια αδερφή στο ταξί του. Έχει δικαίωμα να τον κατεβάσει. Σωστό, ωραίο επιχείρημα. Σωστό, επόμενη γραμμή. Σωστό, ωραία απάντηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επόμενη γραμμή. Δεν έχει το δικαίωμα. Επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έρχεται ένα site του Μαρινάκη και είσαι παοξής. Και σου λέει 1200 το μήνα. Δεν θα πας να γράψεις. Πώς δεν θα πας. Όταν είχε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Τούμπα, την ξεχάσατε πίσω από το ρολόι. Vodafone. Κώστα. Ναι, θύρα 4. Ναι. Εγώ είμαι, Κώστα. Έλα, ωραίος. Μπράβο, Γρηγόρη. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, να σας δώσω και στο Ρακάτσι μίλησα το πρωί και σε εσάς. Δεν σε ακούμε, κύριε. Ναι, μα ακούτε. Δεν σε ακούμε, όχι. Ναι, δεν σε ακούμε καθόλου. Κάτι έγινε, κούνα λίγο το.
Τον πισινό μάλλον, σου, μάλλον, το κινητό. Μάλλον κάποιο καλώδιο έχεις και. Έπεσε. Έπεσε. Επόμενο. Παρακαλώ. Εντάξει. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Θα ήθελα να, για ένα λεπτάκι μόνο να μιλήσω. Μιλήστε και για δύο λεπτάκια. Γιατί να με ακούσετε μόνο. Μα σας ακούσουμε. Εντάξει. Πιστεύω να καταλάβατε ποιος είμαι. Όχι, Χάρος, δεν καταλάβαμε ποιος είστε. Ο κύριος Χάρος Γιαγκούλας. Ναι. Λοιπόν, ο παδός του πιο τίμιου επόμενου πρωθυπουργού. Όχι, 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 όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Έλα. Να αγαπάμε την πατρίδα. Την αγαπάμε, πεθαίνουμε, σκοτωθήκαμε, σκοτώθηκαν άνθρωποι για αυτήν. Αλλά για ποια πατρίδα σήμερα. Που πάω στο νοσοκομείο, πάνε τα παιδιά και περιμένω 15 ώρες να τους εξετάσουν. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, ρε φίλε. Πραγματικά. Έλα, λίγα λόγια για τους νοσοκόμους και τα νοσοκομεία. Που υπάρχει ο νόμος του ισχυρού, όποιος είναι ισχυρός, ό,τι θέλει κάνει. Που υπάρχει ένα κράτος το οποίο κλέβει, καταληστεύει τους πολίτες. Που συνταξιούχοι κάνουν τις συντάξεις. Που τα νέα τα παιδιά χάνουν την αξιοπρέπειά τους σε ηλικία 30 και 35. Γι' αυτό τους είπα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αυτό εννοούσα. Το ότι οι άνθρωποι πεινάνε, για ποια πατρίδα να μιλήσουμε. Υπάρχει πατρίδα σήμερα. Εντάξει, υπάρχει πατρίδα, την αγαπάμε. Πάρουμε και την άλλη άποψη όμως. Χάρο. Η εκκλησία 4-3 η εκκλησία. Σε παρακαλώ. Η ουσία. Γιατί δεν δίνει για να ξεχρεώσει η Ελλάδα. Γιατί η εκκλησία είναι εταιρεία, γιατί να το δώσει, ρε. Από τα δικά της τα αποθεματικά. Χάρε. Πώς θα δώσει. Χάρε. Ορίστε. Πιστεύεις ότι χρειάζεται να δώσουμε κάτι ή ότι ξεπουλάνε τα πάντα. Ερώτηση. Κοιτάξτε, το ότι έχουν ξεπουληθεί. Επειδή είπες, μιλάμε σοβαρά. Θέλουν να δώσουμε κάτι ή ξεπουλάνε τα πάντα. Την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Έχουν ξεπουλήσει τα ιδανικά του κάθε νέου ανθρώπου. Έχουν ξεπουλήσει τα ιδανικά της οικογένειας. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όλα έχουν ξεπουληθεί στο βωμό των συμφερόντων κάποιων ισχυρών ανθρώπων που κυβερνούν την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Έφυγες, ωραίος. Επόμενος. Έχουμε αρκετούς. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Καθαρότατα, καμπάνα το Ιθαράπι. Θέλω να κάνω μία ερώτηση χωρίς να παρεξηγηθώ. Όταν ένα προϊόν εισάγεται στη χώρα μας. Μάλιστα. Ακούτε. Ναι. Και κάνει εκτελονισμό. Το εκτελονίζεις. Αποδέχεσαι τη χώρα που αναγράφει πάνω. Ναι. Λέει Made in Taiwan, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ναι. Ξέρετε εδώ και πόσα χρόνια μπαίνουν προϊόντα τα Σκόπια που αναγράφεται με τη Μακεδονία και γίνεται εκτελονισμός. Από το 1994. Γιατί δεν αντιδράει κανένας. Γιατί προφανώς υπάρχουν συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι πάνω από το εθνικό φρόνημα, κύριε. Τα συμφέροντα είναι πάνω από το εθνικό φρόνημα. Είπατε από το 1994, είναι 13 χρόνια, 14. Όχι, 23 χρόνια είναι. 23, ναι, 23 χρόνια. 23, δίκιο έχετε, 23 χρόνια. Επομένως, τι συζητάμε από εκεί πέρα, ρε παιδιά. Και να σου πω και κάτι, τελευταίο να κλείνουμε. Ξέρεις γιατί το γνωρίζω, θα σου φανεί χαζό. Ξέρεις γιατί το γνωρίζω. Είμαι μεταφορέας, γι' αυτό το λέω. Όχι, ξέρεις γιατί το γνωρίζω. Για να μας πει γιατί το γνωρίζεις. Είχα πάει σαν αφελός που ήμουν να πάρω ένα επώνυμο πουκάμισο. Από πού? Ναι. Από ένα πολύ γνωστό κατάστημα και είδα Made in, ξέρεις. Και λέω ρε πλάκα μου. Μακεδονία, ναι. Και λέω ρε πλάκα μου, κάνεις. Δεν έχουμε τέτοιο πουκάμισο, μόνο να μου το χαρίσεις. Όντως, ναι, όντως. Το άφησα και έπαθα πλάκα, γι' αυτό σου λέω από τότε. Συντοματικά το θυμάμαι. Έχω προϊόντα που τα χαρτιά του γράφανε με τη Μακεδονία. Αλλά να σου πω κάτι, Γρηγόρη, όσο υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 3 ευρώ ή την 300.000 αυτοί και πάνε να ψηφίσουν ένα επόμενο πολιτικό, έτσι. Όχι, ένα επόμενο δεν πειράζει. Ένα παλαιό πολιτικό καθεστώς, γιατί νοσταλγούνε εκείνη τη λογική. Και το όνομα που φέρει αυτό το πρόσωπο, αν λεγόταν αλλιώς, ούτε καθαρίστρια συμβουλή δεν θα ήταν. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Δικηγόρος από Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν Φιλαδέλφια εδώ. Καλώς σας βρήκα. Από νέα. Ναι. Λοιπόν. Καλή χρονιά και να συνεχίσετε έτσι το 18 και να κάνετε άλλα 15 χρόνια μαζί, να σας χαιρόμαστε κάθε μέρα. Αν δεν πεθάρουμε, αν δεν κλείσει το ράδιο. Θα ζήσεις, ρε, θα ζήσεις, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Και ο κύριος Κόκκινος που τον προσέχεις γιατί το λατρεύουμε και έχει και ωραίο. Είναι λατρεμένος άνθρωπος, βέβαια. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα να μην κουράζω. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που λέτε τόση ώρα, λοιπόν, Κώστα, πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι κρίμα
να ξυπνάς τον κόσμο, αλλά δεν και καλά να μην θέλουν να σε καταλάβουν. Έτσι, λοιπόν, εγώ έρχομαι από Ισπανία. Αγοράζω κάθε μέρα τη Financial Times. Οι Financial Times γράφουν, παιδιά, Γαλλία 7 ευρώ, Ελλάδα 6 ευρώ, Μακεδονία 8 ευρώ. Αυτό, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Κόκκινος πριν, ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ναι, ισχύει, από το 1994. Ναι, λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε, ναι, πολύ βασικό, ότι είναι προσωρινή ονομασία. Κάτσε, είναι προσωρινή ονομασία, συμφωνώ. Καταρχάς δηλώνω πιο πολύ Έλληνας από όλους. Συμφωνώ ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα όμως να ζούμε σε κάποια όνειρα και εκτός πραγματικότητας νομίζω ότι τραβάει. Λοιπόν, είπαν πολλοί ακροατές, κινδυνεύει η χώρα, κινδυνεύει το έδαφος. Ποιο έδαφος? Η Γιουγκοσλαβία καταστράφηκε γιατί δεν άνοιγε πουθενά. Λοιπόν, τώρα δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά? Ποιο λιμάνι θα μας πάρουν και γιατί θα μας πάρουν κανένα λιμάνι? Δηλαδή τι θέλουνε, πόλεμο? Διαβάσαν όμως ποτέ κανένα βιβλίο να δουν τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει φασισμός, τι σημαίνει να σκοτώνεται ένας με τον άλλον ο γείτονας και με το γείτονά τους μέσα στην πόλη και με το γείτονά τους σε σχέση με τις χώρες. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για να μην σας κουράζω ότι ο δικηγόρος 25 χρονών σήμερα στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία πάμε παιδιά για 350 ευρώ. Εντάξει, θέλω να καταγγείλω έτσι ότι όταν ήμουν στην Ισπανία τώρα σε μάθημα μέσα στο πανεπιστήμιο είπα Σκόπια γιατί λέγαμε για το μακεδονικό και με κοίταγε ο στενός και έλεγε τι είναι αυτό. Λοιπόν, γενικότερα να ξυπνάμε και καταλήγοντας, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που διαφημίζετε το φλαμίνκο και το κάθε φλαμίνκο, γιατί πάω στο φλαμίνκο και καμία σχέση δεν έχω ούτε τα παίρνω από κανέναν, έτσι. Γιατί πάω στο φλαμίνκο και περνάω καλά και αυτό. Μην το ξαναπείς, σε παρακαλώ, λέτε, πληρώνει για διαφημιστή. Καλά, κατά λάθος το κάνει διαφήμιση. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη μου, να έρθει και το κάθε καζίνο στην Ελλάδα να στα κουμπίσει που δεν τα κουμπάει, γιατί το Λουτράκι στην Κορινθία, το καζίνο Λουτρακίου χρωστάει 60 εκατομμύρια. Στο ούτε αυτό να το κάνει διαφήμιση. Πάμε παρακάτω, να πεις ένα άλλο καζίνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι τρελός και παλικάρι. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Την παροιμία που λέει ήδη ο τρελός του μεθυσμένο και φοβήθηκε, την ξέρεις? Ένα. Εγώ είμαι ο τρελός και ο κόκκινος είναι ο μεθυσμένος. Μπράβο. Οπότε με τον Γρηγόρη μην τα βάλεις. Μην τα βάλω. Έτσι. Λοιπόν, ρε εσείς, εμένα ξέρετε, μου τη δίνει υποκρισία σαν λαός που έχουμε. Εδώ το όνομα έχει ξεπουληθεί εδώ και 70 χρόνια. Όχι. Επιτήτω. Όχι, έτσι, δεν είναι. Λάθος κάνεις. Σέπαρα. Γιατί κάνω λάθος? Λάθος κάνεις, σέπαρα. Μην είμαστε, να σου πω κάτι. Μετά από τέτοιο ξεσηκώμο, τέτοιο πόλεμο. Ωραία, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Δεν είπα ότι το κάνεις θελημένα. Μην εκφραζόμαστε λάθος. Υπάρχει μια πολύ συστηματική προπαγάνδα από τους γείτονες εδώ και 70 χρόνια, αλλά δεν ξεπουλήθηκε τίποτα. Πολλά μπορεί να γίνανε το 92. Μισό λεπτό. Πολλά μπορεί να γίνανε το 92. Όχι το 92, εγώ σου βάζω το 50, το 45, τότε. Από τότε ακόμα σου για βάζω. Γιατί τότε έγινε Μακεδονία. Όχι, φίλε. Όταν έγινε η Ιουγκοσλαβία, τότε ο Τίτο του ονόμασε Μακεδονία. Ενώ όταν εγώ τα βαρνάσκα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι κάποιοι από εδώ πέρα όταν ονομάστηκαν από Βαρντάρσκα, Μακεδονία. Δεν αφιέρωσε κανένα τότε. Πιστεύεις ότι είχαν ωφέλη, αυτό ρωτά. Είχαμε, βεβαίως, είχαμε φίλιο πόλεμο και το επέβαλαν οι Αμερικανοί τότε γιατί ήθελαν να τραβήξουν τον Τίτο από το άρμα της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν, όπως και το κατάφεραν. Και μετά που τσακώθηκε ο Στάλιν με τον Τίτο, που έκλεισε τα σύνορα τη Ιουγκοσλαβία ο Τίτο, ας πούμε, και χάσαν τον πόλεμο οι. Να κάνω μια ερώτηση στον Κόκκινο. Ναι. Σκληρή. Δύσκολη. Σ' ακούω, Κωστή. Αν βγει η απόφαση και στο όνομα των Σκοπίων και το όνομα Μακεδονία. Μακεδονία, τι θα κάνεις? Εγώ τι θα κάνω? Ναι, τι θα κάνεις? Θα το λες το όνομα? Πολύ δύσκολη. Ακόμα δεν έχω απάντηση. Τι θα το σκεφτείς? Θα το σκεφτώ. Άμα παίζει. Θα το σκεφτώ. Σε παίρνει. Σε παίρνει ένα κανάλι και αλλά μεταδίδεις ένα μάτς στα Σκόπια και σου λέει Μακεδονία 3.000 ευρώ. Δεν πάω μετά. Δεν πας, ε. Ξέρεις πως θα πας? Σα στούκα θα πας. Έχεις απόλυτα. Θα πας, λέει. Αν θα πάει, λέει. Κωστή, μ' ακούς. Είναι δύσκολο αυτό που τον βάζω. Για μένα είναι δύσκολη η ερώτηση και για όλα. Τα πάντα είναι για το χρήμα, ρε φίλε. Τέλος να πούμε. Τελείωσε. Μια ζωή είμαστε. Η Ελλάδα είναι τσάτη των Αμερικάνων, των Ιγκλέζων και των Γερμανών. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Πες μου. Τα πάντα γίνονται για το χρήμα. Τα πάντα δεν γίνονται για το χρήμα. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Δεν είναι τα πάντα το χρήμα όμως.
Ναι. Όχι, δεν είναι τα πάντα. Αυτό τα μην ξεχνάς. Έχεις δίκιο ότι τα πάντα γίνονται για το χρήμα, αλλά δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Συμφωνώ. Εγώ δεν σε βγάζω ψεύτη ή φαντασιόπληκτο, αλλά δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Δεν μου λες κόκκινε, αν έρθει μια εταιρεία ξένη εχθρική και μας, γεια σου, φίλε, και μας δώσει μια διαφήμιση. Τι είμαστε εχθρική. Εχθρική, ρε παιδί μου, από την Τουρκία. Είναι το Ερντογάν μια εταιρεία. Λέμε. Έρχεται εδώ και επειδή είμαστε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και μας πει να κάνουμε τι, δηλαδή. Να τη διαφημίσουμε. Είμαστε να κάνουμε τι, δηλαδή. Να προπαγανδίζουμε υπέρ. Όχι, ρε κόκκινε, να μας λέει, λες, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τη διαφήμιση. Είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία. Φρέγα μου τώρα. Άλλο σου λέω, ρε κόκκινε. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τη διαφήμιση. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Αλλά χρήμα δεν είναι όλα στη ζωή. Πολύ ωραία. Αν αρνηθούμε, τι θα πάθουμε. Θα φάμε πρόστιμα, έτσι δεν είναι. Α, πληρώσουμε το πρόστιμα, ρε κόκκινε. Αφού δεν είμαστε όλα στη ζωή χρήμα, τι θα σε πειράξει. Δεν νομίζω ότι είναι πρόστιμο μόνο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Όχι, ρε κόκκινε, να πουλήσουμε τα μάξι μας και να πληρώσουμε το πρόστιμο. Αλλά θα είμαστε λίγα ράβδα. Δεν γνωρίζει. Α, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Υπάρχουν μεγάλα διαφημιστικά γραφεία. Αγραφεία υπάρχουν. Μάλιστα. Τα οποία σου δίνουν πακέτα διαφημίσεις. Α, δίνουν. Λοιπόν, ωραία. Αν αυτή η εταιρεία τη αρνηθεί μία διαφήμιση και σου πει σου κόβω άλλες 40 διαφημίσεις, οι οποίες είναι ο μισός προϋπολογισμός. Δεν θα έχουμε δουλειά, αφού δεν είναι όλα το χρήμα. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που το λέει. Ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Ας τώρα οι αιμορροίδες του. Εσένα ρωτάω. Τι θα κάνεις εκεί, για πες μου. Τι θα κάνω. Θα πάρω εκεί. Θα πάρω τη διαφήμιση. Θα πάρεις το λαιμό σε όλο τον κόσμο. Θα πάρω τη διαφήμιση, αλλά δεν άλλο ότι με πατρίδη σαν και εσένα. Ναι. Ναι, κύριε. Έλα, ρε Φερακλέ. Φαλακρέ. Κλέ, κλέ. Ναι. Λοιπόν, λέμε χλέ, χλέ, κλέ. Έλα. Πανιώνιος Λαμία. Πώς? Πανιώνιος Λαμία, τι θα το βάλουμε. Πανιώνιος Λαμία. 2-3. Θα σου πω εγώ τι θα το βάλεις. 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Πόσο? 2-0. Ευχαριστώ. Πάω Κατρόμητος. 4-1. 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Τι μιλάζεις, κόκκινε. 2-0. 2-0. Και τα 2-2-0. Ναι. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. 2-0. Περνάει ο ΠΑΟΚ με 2-0. Όχι ότι δεν θα περάσει, δηλαδή και άμα. 4-0, 4-1. Τόσο. Ναι. Ποιος είναι 4-0, ο ΠΑΟΚ. 4-0, ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. Έλα, φίλε. Με ναι. Τόσο κρύο που έχει, θα τρέχουν σαν σκυλιάρε. Ναι, ναι, ναι. Χαζώσε. Έλα, Κώστα. Λέγε, φίλε. Ναι, ρε, παιδί μου. Με ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Ναι, μπράβο. Εγώ είμαι κοντά στη Φλόρινα. Τι είσαι κοντά? Στη Φλόρινα. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ δεν είμαι Μακεδονός. Είσαι. Πώς είμαι, αφού ο κόκκινος λέει δεν είμαι. Τι είπα εγώ, δεν είσαι. Ποιος το είπε αυτό? Ο κόκκινος είπε έτσι. Ποιος είναι ο κόκκινος, φίλε? Εσύ. Μαύρο. Ποιος είναι ο κόκκινος? Εσύ, ο κόκκινος. Και τι είπα εγώ. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι Μακεδονός. Αυτός που είσαι ο Ρωσοπόντιος από τη Νέα και αυτό είναι Πόντιος. Εγώ. Οχ. Ο Μακεδονός δεν είμαι Μακεδονός. Μακεδόνας είπε. Αυτό σου είπα, φίλε. Ναι. Ε? Πότε το είπα αυτό? Εσύ το είπες. Πότε. Ότι δεν είμαι Μακεδόνας. Πότε σου το είπα αυτό? Προηγουμένως. Ότι αυτή από τα Μπίτολα αυτή δεν είναι ούτε χριστιανοί ούτε Μακεδόνας τίποτα είναι. Τι είπα? Ότι δεν είναι ορθόδοξοι και αυτό. Είναι ανορθόδοξοι, τι είναι. Φίλε, πάρ' το αλλιώς. Ναι, ναι. Πάρ' το αλλιώς, ξανατηλεφώνησε. Γεια. Παρακαλώ. Μην τον πεις Ελλάδο. Καλησπέρα τα παιδιά. Ναι. 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 Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα. Γρηγοράκη, τι κάνεις ρε φίλε, έχουμε να βρεθούμε κανένα δύο χρόνια ρε γάμο. Δεν κατάλαβα ποιος είσαι. Εντάξει, θα θυμώσεις πάλι, δεν σε λέω ποιος, κάποτε στο Black Jack. Εντάξει, γιατί να θυμώσω ρε φίλε. Όχι, εντάξει φίλε, εντάξει. Λοιπόν, έχω κάνα, κάναμε χαίρι. Κάναμε χαίρι εκείνη τη μέρα, ήταν καλά. Μόνο που μ' άγγιξες φτάνει. Από τότε πάνε καλά τα πράγματα. Που, άμα ήταν και ο... Και ο Κώστας θα τρελαινόταν εκείνη τη μέρα. Δεν θα λες. Όχι, από τότε πάνε καλά τα πράγματα. Όχι, δεν πάνε καλά, αλλά δύο φορές ξαναπήγα. Βρε, υγεία έχεις. Υγεία έχω, ρε φίλε, φουλ. Αυτό είναι το πρωτεύον, ρε φίλε. Άστα αυτά. Άσε και τον Black, άσε και τον Jack. Ναι. Λοιπόν, δύο προβλήματα έχω. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Ραπτόπουλο. Δεν μπορεί να απαντήσει, μιλάει στο τηλέφωνο έξω. Ναι. Βάση περιπτώσει. Α, εσένα θέλω να ρωτήσει κάτι, ο κύριος. Τι θες, φίλε. Ναι, κάτι θέλω να σου πω για τους Σκοπιανούς. Εγώ συνεργάζομαι με Σκοπιανούς, έχω ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μπράβο. Ήταν την επόμενη εβδομάδα να κλείσουμε μια συμφωνία. Θα φέρουν κόσμο. Ναι. Και χάλασε η συμφωνία, φίλε μου, μετά από αυτό που έγινε. Δεν στέλνουν πλέον κόσμο στην Ελλάδα για διακοπές. Ναι.
Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο τους. Πολύ καλό αυτό. Να μην τα παίρνετε κι εσείς από τους Σκοπιανούς, αφού είστε πατριώτες. Να κόψουμε σχέση. Πού κολλάει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Αυτοί μας αγαπάνε σαν άνθρωποι. Δεν έχουν πρόβλημα μαζί μας. Εσύ έχασες τα λεφτά τώρα. Ναι. Ορίστε. Εσύ έχασες τα λεφτά. Δεν τα έχασα. Θα εγκαιθούν αλλού. Δεν είναι εντάξει. Αλλά είδες πώς γυρίζουν τα πράγματα. Εσύ είσαι Μακεδόνας ή επαγγελματίας. Τι βάζεις πρώτα απ' όλα. Την πατρίδα σου ή την τσέπη σου. Δεν θέλω να κοροϊδεύω τώρα. Τι. Από τα ξέρεις τα γράμματα. Όχι, ρε φίλε, θέλω να το ακούσω από τα χείλη. Συγγνώμη λίγο. Να συνοηθούμε. Είσαι πιο πολύ πατριώτης ή επαγγελματίας. Σε πιάνει κόσο τώρα. Στάσου, ρε, σε πιάνει κόσο. Είσαι περισσότερο πατριώτης. Με σε πιάνει κόσο. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Τι σχέση έχει ο πατριωτισμός. Σκάσε. Ο πατριωτισμός. Σκάσε. Με την επιχείρηση. Είσαι περισσότερο πατριώτης ή επιχειρηματίας. Δεν μου λες, άμα είσαι πατριώτης, σε δίνει κανένας να φας. Με απάντησες, φίλε, επόμενη γραμμή. Άσε, ρε, πού κολλάει ο πατριωτισμός. Όταν το πέσει το μαρούλι κόκκινε, ξεχνάς τα πάντα. Πού κολλάει ο πατριωτισμός. Αυτή ήταν η μαρμίτα τώρα. Πού κολλάει ο πατριωτισμός, θα μας τα ακούσει ο άλλος. Σωστό. Γεια σου, κόκκινε, φεύγω. Πού κολλάει ο πατριωτισμός με την εργασία. Πάω μεσημέρι. Πας μεσημέρι πού. Πάω να κορομίσω κανένα φράγκο, ξέρω εγώ. Από Σκοπιανό, από Τούρκο. Θέλεις κανένα δεκάλεπτο να κάνουμε τίποτα και μετά να φύγεις. Δεκάλεπτο, τι θες να κάνουμε. Θέλουμε καμιά τσόντα, τι θες να κάνουμε. Να γυρίσουμε μια τσόντα. Με σένα. Όχι, εγώ θα κάνω τον flow manager. Εντάξει, εσύ που παίρνεις ξέρεις και πόσο χρειάζονται στον κάθε ένα. Η Μαρίνα Μπίκου περιμένει να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κώστα Γιαλαμά και Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο.